Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Είμαι η Όλγα Σαμαρτζή και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 να δούμε τις κυριότερες εξελίξεις από την Ελλάδα καθώς και από τον υπόλοιπο κόσμο. Πρώτα όμως να δούμε τι γράφουν σήμερα τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών και των αθλητικών εφημερίδων. Ξεκινάμε όπως και κάθε μέρα με την εφημερίδα Τα Νέα. Διαβάζουμε στα νέα σήμερα. Χάρισμα το μισό πρόστιμο, μπόνους στα αυθαίρετα για ενεργειακή αναβάθμιση των σπιτιών. Μπόνους το μισό πρόστιμο λοιπόν, προκειμένου να αναβαθμιστούν ενεργειακά και τα θωρακιστούν στατικά τα αυθαίρετα, πρόκειται να δοθεί μέσα στο καλοκαίρι, καθώς εκκρεμεί μόνον η υπογραφή κοινής υπουργικής απόφασης. Το μέτρο θα αποτελέσει τον οδική ένεση για την οικοδομή που πλήττεται από την κρίση τα τελευταία χρόνια. Παρακάτω βλέπουμε για το χρέος, το οποίο είναι το πρώτο πιάτο στο γεύμα Σαμαρά και Σόιμπλε. Σαν πρώτο πιάτο λοιπόν χαρακτηρίζουν Τα Νέα σήμερα το χρέος της Ελλάδας. Διαβάζουμε αναλυτικότερα παρακάτω το γεύμα εργασίας στο πορτογαλικό θέρετρο Αλμπουφέιρα, όπου πραγματοποιήθηκε η κοινοβουλευτική συνέλευση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, έδωσε χθες την ευκαιρία στον Αντώνη Σαμαρά για μια εφόλιστη σύλλη συζήτηση με τον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών Βόλχαν Σόιμπλε. Πρώτο πιάτο στο κοινό τραπέζι αποτέλεσε ωστόσο το ζήτημα της διευθέτησης του χρέους. Αριστερά διαβάζουμε για τις καταλήψεις και την παιδεία που είναι ξανά στα κάγκελα. Για δεύτερη λοιπόν φορά από τον προορισμένο Σεπτέμβριο γίνονται καταλήψεις σε πανεπιστήμια και το εξάμεινο κινδυνεύει για ακόμα μία φορά. Για τις τράπεζες βλέπουμε παρακάτω πως στο τραπέζι είναι ακόμα και το κούρεμα των κόκκινων δανείων. Δεξιά θα διαβάσουμε την στήλη όπως κάθε μέρα το άρθρο από Τα Νέα. 50 χρόνια λοιπόν αυτοσχεδιάζουμε έχει σήμερα τον τίτλο. Πώς οι Υπουργοί Παιδείας έχουν περάσει από την εποχή του Παπανούτσου όταν επιχειρήθηκε η πρώτη σοβαρή εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Ούτε λίγο ούτε πολύ 40 φωστήρες σε 50 χρόνια. Ο καθής με τις δικές τους ρυθμίσεις, συνήθως διαμετρικά αντίθετες από εκείνες των προκατόχων του. Η σημερινή τραγελαφική κατάσταση με τα πανεπιστημιακό εξάμεινο και τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πάλι στον αέρα είναι το αποτέλεσμα των διαχρονικών κυβερνητικών αυτοσχεδιασμών. Είναι επίσης το αποτέλεσμα της έλλειψης ενός συμφωνημένου εθνικού σχεδίου για την παιδεία που δεν θα εξαρτάται από τις διαθέσεις και τις μικροκομματικές σκοπιμότητες του εκάστοτε υπουργού. Παρ' όλα αυτά, η εκπαίδευση παραμένει το μεγάλο στοίχημα της χώρας μας. Μόνο με την παιδεία θα ξαναγίνει η Ελλάδα μια ισχυρή κοινωνία και θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τον διεθνή ανταγωνισμό. Χρειάζονται χρήματα, χρειάζεται πολιτική βούληση, αλλά κυρίως χρειάζονται όραμα και κοινή λογική που ωστόσο δεν υπάρχουν. Και κάπως έτσι θα κλείσουμε με Τα Νέα και θα πάμε στο Έθνος, όπου διαβάζουμε κεντρικό τίτλο σήμερα, 22 ρυθμίσεις από την Τράπεζα της Ελλάδος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η απόφαση για τα κόκκινα δάνεια. 6 σελίδες έχει σήμερα το Έθνος με ολόκληρη την εγκύκλιο για την επιμήκυση της διάρκειας των δανείων, τον πάγωμα των πληρωμών, ακόμα και μερική διαγραφή του χρέους. Ποιες είναι οι ελάχιστες δαπάνες διαβίωσης για τον διακανονισμό με τις τράπεζες. Όλα αυτά λοιπόν αναλυτικά σήμερα σε 6 σελίδες στο Έθνος. Παρακάτω βλέπουμε την φωτογραφία από το γεύμα που είχε ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς με τον κύριο Σόιμπλε. Νωρίτερα γράφει λοιπόν η συμφωνία για την μείωση του χρέους. Την επίσπευση της διευθέτησης του ελληνικού χρέους ζήτησε ο Πρωθυπουργός από τον Υπουργό Εξωτερικών. Συνεχίζοντας παρακάτω βλέπουμε τον κύριο Στεφανάδη, ο οποίος είναι ο νέος επικεφαλής του ΣΟΕ και φλέρταρε με την δραχμή, γράφει εδώ. Και αριστερά διαβάζουμε για την... πάμε στην Γλυφάδα και θα πούμε για τον αμετανόητο σατανιστή, ο οποίος σχεδίαζε και νέα ανθρωποθυσία. Τον πρόδωσε ωστόσο το προφίλ που διατηρούσε στο Facebook. Δεξιά βλέπουμε μια πολιτιστική είδηση, μια ανακάλυψη μάλλον όπως το γράφει εδώ, για έναν κρυμμένο πίνακα μέσα σε έργο του Πικάσο. Ενώ πάνω-πάνω έχει σήμερα το Έθνος το ένθετο παιδεία, στο οποίο έχει την αναλύει για τις βαθμολογίες των υποψηφίων και δείχνει τις βάσεις για τις στρατιωτικές και τεχνολογικές σχολές.
Ελεύθερος τύπος τώρα, τι προβλέπει το νομοσχέδιο για το σύστημα δόμησης. Ένταξη εξπρές στο σχέδιο πόλης. Λύση για οικοδομικούς συνεταιρισμούς. Πρώτο βήμα είναι η οριστική διευθέτηση για 550 συνεταιρισμούς με τη δημιουργία τράπεζας γης και τη μεταφορά συντελεστών δόμησης. Δεύτερο βήμα είναι η δυνατότητα ιδιωτικής πολεοδόμησης σε οικισμούς με αρτιότητες από 500 τετραγωνικά μέτρα. Και τρίτο βήμα, ευνοϊκότερο καθεστώς για τις εισφορές σε γη και χρήμα για τα μεσαία οικόπεδα. Για την ρύθμιση από την Τράπεζα της Ελλάδος διαβάζουμε παρακάτω τις 22 επιλογές μάλλον για τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων. Κάτω αριστερά επικρατεί όπως και στα άλλα πρωτοσέλιδα που είδαμε η συνάντηση Σαμαρά Σόιμπλε στην Πορτοκαλία και το δείπνο που είχαν όπου συζήτησαν για την ελάφρυνση του χρέους και τη μείωση των φόρων. Και δεξιά διαβάζουμε για τον 22χρονο που συνελήφθηκε την ανθρωποκτονία της άστεγης στην Γλυφάδα, όπου τον πρόδωσε το Facebook. Θέλω να γίνω σατανιστής, μένω Αθήνα, όποιος το Δίας απαντήσει εδώ, αν μπορεί να με βοηθήσει να γνωρίσω τα κατάλληλα άτομα, είχε δηλώσει σε στάτους του στο Facebook, δίνοντας μαζί και τον αριθμό του κινητού του. Στην Καθημερινή περνάμε τώρα. Ο Πειραιάς, πρώτο λιμάνι στη Μεσόγειο. Άρθρο του Πρωθυπουργού της Κίνας, Λι Κετσιάνγκ, ειδικά γραμμένο για την Καθημερινή, ο οποίος αύριο φτάνει στην Αθήνα. Τις προοπτικές λοιπόν εμβάθυνσης της οικονομικής συνεργασίας ανάμεσα στην Κίνα και την Ελλάδα μέσω περαιτέρω επενδύσεων αναδεικνύει με άρθρο του στην Καθημερινή ο Κινέζος Πρωθυπουργός Λι Κετσιάνγκ, που από αύριο πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στη χώρα μας. Συγκεκριμένα αποτυπώνει το ενδιαφέρον της κινέζικης πλευράς για συνεργασία πέραν του λιμένου του Πειραιός, για το οποίο αναφέρει πως θα εργαστούμε από κοινού με την Ελλάδα για να τον μετατρέψουμε στο καλύτερο του είδους του στη Μεσόγειο. Προσδιορίζει ως νέα πεδία πιθανών επενδύσεων τους τομείς των αεροδρομίων, των σιδηροδρόμων, των ειδικών δικτύων και άλλων υποδομών, ενώ συνεχίζει με το να μιλάει για ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς των θαλάσσιων μεταφορών και χαιρετίζει τα πλουσιότατα πλεονεκτήματα της Ελλάδας στον τουρισμό, που θα εξελιχθεί σε σημαντικό πεδίο ανάπτυξης στην κινέζο-ελληνική συνεργασία. Αυτά ήταν λοιπόν ένα απόσπασμα από το άρθρο του Πρωθυπουργού της Κίνας. Από κάτω βλέπουμε μια μεγάλη φωτογραφία όπου αναφέρεται στα μπάζα, βλέπουμε εδώ πέρα, που ξεχάστηκαν στο Φάληρο. Το μόνο που φυτρώνει λοιπόν στο παρατημένο φαλυρικό όρμο είναι τα μπάζα. Αυτό συνέβαινε πριν και μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτό συμβαίνει μέχρι και σήμερα από την εταιρεία που κατασκευάζει την επέκταση του τραμ στον Πειραιά. Για το γεγονός ξέσπασε πόλεμος μεταξύ του Δήμου του Μοσχάτου και της εταιρείας. Διαβάζουμε εδώ. Ενώ αριστερά βλέπουμε για το σχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών με το αυτόματο σύστημα επιστροφής ΠΠΑ εντός της εβδομάδας. Για τους στρατιωτικούς βλέπουμε την εξαγορά έως και 5 συντάξιμων ετών. Συνεχίζουμε στην ίδια στήλη της Καθημερινής. Βλέπουμε για τη θυσία στο Σατανά με την 49χρονη άστεγη. Ενώ δεξιά βλέπουμε για την εικόνα Βαβέλ από τους νέους υπουργούς. Έτσι λοιπόν την χαρακτηρίζει η Καθημερινή, οι οποίοι αναιρούν επιλογές προκατόχων, όπως διαβάσαμε και πριν. Προετοιμασία ωστόσο για νέα έξοδο στις αγορές βλέπουμε μέσα στο καλοκαίρι με ομόλογα 2 έως 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σειρά έχει η εφημερίδα των συντακτών. Σε κρίσιμο σταυροδρόμιο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις εκλογές του Μαΐου. Τι να κάνουμε, αναρωτιέται. Στην Κουμουνδούρου έχει ανοίξει συζήτηση λοιπόν για το σήμερα και το αύριο του κόμματος εν ώψη της συνεδρίασης του κόμματος το Σαββατοκύριακο. 53 στελέχη κατάθεσαν κοινό κείμενο θέσεων όπου θίγονται ζητήματα στρατηγικής και τακτικής. Η πολιτική γραμματεία θα καταλήξει σήμερα στην εισήγηση όπου προετοιμάζονται στελέχη όλων των τάσεων. Ο Αλέξης Τσίπρας δηλώνει πως ρήξη χωρίς σχέδιο οδηγεί σε ήττα και ενσωμάτωση. Ρήξη με σχέδιο οδηγεί σε πολιτική ανατροπή, δηλώνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ παρακάτω βλέπουμε για το Μουντιάλ. Πιστέψετε, εγώ σας πιστεύω, δήλωσε στην επιχείρηση αναστήλωσης ειδικού από Σάντος και Καραγκούν εν ώψη της Ιαπωνίας. Και αριστερά, να πάμε πάλι στην πολιτική. Βλέπουμε για το Σαμαρά και τους μισθούς και τους φόρους πως η μείωση των φόρων θα γίνει σταδιακά και σε μακροχρόνια βάση. Αυτό το είπε ο Πρωθυπουργός στην επίσκεψή του στην Πορτογαλία.
Για τα εισιτήρια στα μέσα μεταφοράς βλέπουμε παρακάτω και το τι δηλώνει ο κύριος Χρυσοχοϊδής για αυτό το θέμα, ο οποίος μιλά αποκλειστικά στην εφημερίδα των συντακτών για την βάναυση, όπως τη χαρακτηρίζει, παραποίηση της αλήθειας. Όμως οι αριθμοί διαψεύδουν τον Υπουργό Μεταφορών. Στο Ιράκ τώρα βλέπουμε για τα πώς βρίσκονται στα πρόθυρα της τριχοτόμησης, γράφει χαρακτηριστικά. Οι Κούρδοι παίρνουν αποστάσεις από τη συντηρητική κυβέρνηση και τάσσονται υπέρ της αυτονομίας των Σουνιτών, ενώ οι τζιχαντιστές έχουν φτάσει 60 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα. Οι Ιρανοί και Αμερικανοί ζητούν για την κρίση στο Ιράκ, ενώ η Βρετανία ανοίγει την πρεσβεία της στην Τεχεράνη. Ερχόμαστε πάλι στα δικά μας. Για τις επικουρικές συντάξεις γράφει σήμερα η Εφημερίδα των Συντακτών και τις ιστορίες ασφαλιστικής τρέλας, όπως τις χαρακτηρίζει. Στην Ουκρανία έκρηξη σε αγωγό βλέπουμε, ένας από τους βασικούς αγωγούς στην Ευρώπη, ένα 24ωρο μετά την απόφαση της Gazprom να κλείσει τις τρόφιγγες στο Κίεβο. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο τρομοκρατικής επίθεσης, το οποίο αυτό το ενδεχόμενο το αφήνει να εννοηθεί η Ουκρανική κυβέρνηση. Στην ελευθεροτυπία θα περάσουμε τώρα. Λύση δύο τακητήτων με αγκάθια 500.000 συνεταιριστές. Στον αέρα είναι οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί. Εκτός νυμφώνος, πολλοί που αγόρασαν εκτάσεις πρώτου 1975, χτίζουν λίγοι μόνο, αν δώσουν στο δημόσιο 60% των οικοπαίδων. Οι περισσότεροι πάνε στην περιφέρεια εάν βρεθεί γη, βλέπουμε εδώ. Παρακάτω βλέπουμε πάλι για τις καθαρίστριες μια φωτογραφία. Χάλασαν τη φιέστα λοιπόν οι υποαπόλυσες. Απολυμμένες καθαρίστριες, σχολικοί φύλακες, καθώς και υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού μπήκαν διαμαρτυρώμενοι για τις απολύσεις και την διαθεσιμότητα στην αυλή του Βυζαντινού Μουσείου, την ώρα που έπαιρναν θέση οι αξιωματούχοι των Υπουργών Πολιτισμού και Εξωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναμνηστική τους φωτογραφία. Οι υπάλληλοι του ΙΠΟΑ στάθηκαν μπροστά τους με ένα πανό που έγραφε «Πολιτισμός», με αναγραμματισμό όπως βλέπουμε, δηλαδή δείχνει την πόλη σου ουσιαστικά, ότι η πόλη είναι ο πολιτισμός της χώρας. Ενώ οι καθαρίστριες σκέπασαν τον μπουφέ με τα πλούσια εδέσματα των ξένων προσκεκλημένων με το δικό τους πανό που έγραφε «Σκούπα σε κυβέρνηση και μνημόνια». Συνεχίζουμε δεξιά για το ρατσισμό στην Ευρώπη και το λιτζάρισμα Ρωμά μαθητή και κακοποίηση. Αυτό έγινε στην Γαλλία, ο οποίος κατηγορήθηκε, τον κατηγορούσαν τον συγκεκριμένο μαθητή για διάρρηξη. Αλληγινές εντυπώσεις λοιπόν και στην Ισπανία, όπου μαθητές και καθηγητές κακοποιούσαν ομοφυλόφιλο μαθητή. Το σχολείο καταδικάστηκε σε αποζημίωση 1.000 ευρώ. Και ακριβώς από κάτω βλέπουμε για τον πόλεμο στο Βόρειο Ιράκ και τους Κούρδους που εδραιώνουν το κράτος τους. Εδραίωση λοιπόν του αυτόνομου κράτους τους επιδιώκουν σε πρώτη φάση οι Κούρδοι του Βόρειου Ιράκ, καθώς μένεται ο πόλεμος των κυβερνητικών δυνάμεων με τους τζιχαντιστές του ΙΚΙΛ. Το Ιράκ δεν θα ξαναγίνει το ίδιο, δηλώνει ο πρωθυπουργός των Κούρδων, ενώ και στη γειτονική Συρία μένονται οι μάχες μεταξύ του ΙΚΙΛ και άλλων εξεγερμένων. Εν μέσω της κρίσης και η Βρετανία ανακοινώνει αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεών της με το Ιράν. Στη Δημοκρατία τώρα. Δεν γνωρίζει η κεντροδεξιά τι πει η κεντροαριστερά. Χάος στην κυβέρνηση είναι ο κεντρικός τίτλος σήμερα στη Δημοκρατία. Η απίστευτη παλινοδία με τον Μανώλη Μαματζάκη που προοριζόταν για επικεφαλή του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων. Επανεμφανίστηκε ο Χατζηδάκης ως φωνή του Βερολίνου. Σε ομίχλη είναι ο Κυριάκος για την αξιολόγηση, προτείνει περισσότερους μετακλητούς και καθόλου αποσπασμένους στα γραφεία των βουλευτών. Και ακριβώς δίπλα βλέπουμε και μια φωτογραφία που γράφει η στελεχάρα του Οικονομικού Επιτελείου υπερδραχμής. Αναφέρεται στον κύριο Λοβέρδο και συνεχίζει παρακάτω σε οραλιστικές δηλώσεις Λοβέρδου που απαντεί να μην εφαρμόσει όλα όσα έχουν συμφωνηθεί με την Τρόικα. Παραπάνω βλέπουμε για τον σατανιστή δολοφόνο στην Γλυφάδα που θυσίασε την άστεγη ανήμερα που κοιμόταν ανήμερα το Πάσχα. Συνεχίζουμε παρακάτω και βλέπουμε ότι ο Άκης Τσοχαντζόπουλος βρίσκεται στο ψυχιατρίο των φυλακών. Ακριβώς δίπλα βλέπουμε για τον Πακιστανό Χασάπη της Ιεράπετρας, όπως τον γράφει σήμερα η Δημοκρατία. Και δεξιά για τον Ελληνισμό, ο οποίος μεγαλουργεί, μια ευχαριστήδηση λοιπόν, που βρήκε για έναν Έλληνα του εξωτερικού, που βρήκε την πρωτεΐνη που ευθύνεται για τις μεταστάσεις των καρκίνων του μαστού. Βλέπουμε λοιπόν εδώ τον πραγματικό πολιτισμό της χώρας μας.
Στην ημερεσία τώρα, στο 1,8 διαμορφώθηκε το επιτόκιο στα τρίμηνα έντοκα, βουτιά στο κόστος του δανεισμού. Η αποκλιμάκωση στο κόστος δανεισμού επισπεύδει τη νέα έξοδο της Ελλάδας στις αγορές. Επικρατέστερο σενάριο είναι η έκδοση του επταετής ομολόγου ύψους 3 δισεκατομμυρίων τον Αύγουστο. Κυβερνητικός αξιωματούχος επιβεβαιώνει ωστόσο αυτό το εγχείρημα. Ενώ πάνω-πάνω βλέπουμε για το θέμα μείωσης των φόρων σε όλη την Ευρώπη, το οποίο έθεσε ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, τον κύριο Σόιμπλε, στην συνάντηση που είχαν στην Πορτογαλία. Στην Αυγή τώρα, ρύθμιση Καρμανιόλα από την Τράπεζα της Ελλάδος για χιλιάδες νοικοκυριά. Σώζουν τα δάνεια και παίρνουν τα σπίτια. Ρυθμίσεις σοκ, διαβάζουμε εδώ. Δανειολήπτης θα παραχωρεί την κυριότητα του σπιτιού του στην τράπεζα. Θα χρωστά τη διαφορά του χρέους, αντικειμενικής αξίας και θα νοικιάζει για να μείνει. Διαβάζουμε στην Αυγή. Δεξιά βλέπουμε μεταξύ προαπαιτούμενων και απρόθυμων υπουργών ο Σαμαράς βρίσκεται. Η μακρά προεκλογική περίοδο οδηγεί τους νέους υπουργούς να νερώνουν στα λόγια τις προβλέψεις των προχωτόχων τους. Συνεχίζοντας παρακάτω, βλέπουμε 111 υπογραφές κατά της εκχώρησης της ΕΙΑΘ. Να ανακληθεί η απόφαση μεταβίβαση των μετοχών στο ΤΑΙΠΕΔ, ζητούν από τον Υπουργό Οικονομικών οι 111 Θεσσαλονικείς. Και παρακάτω βλέπουμε για την κυρία Δούρου και το νέο μοντέλο συνεργασίας με τους Δήμους, το οποίο εγγενίασε. Στον ριζοσπάστη. Ο ριζοσπάστης καλεί όλους αύριο να πάνε στο πανελλαδικό συλλαλητήριο για το ασφαλιστικό, ενάντια στις μειώσεις, στις συντάξεις και τη νέα επίθεση που δρομολογεί η κυβέρνηση. Με εξορμήσεις, περιοδίες και συγκεντρώσεις μέχρι την τελευταία ώρα, συνδικάτα και συνταξιούχες οργανώσεις προετοιμάζουν το συλλαλητήριο για το ασφαλιστικό και τις συντάξεις αύριο 5 στις 6 το απόγευμα στα Προπήλαια. Θα ακολουθήσει ωστόσο πορεία και προς την Βουλή. Στην αυτεμπορική τώρα βλέπουμε για την Τράπεζα της Ελλάδος και τα 22 μέτρα και συνηθείς πρακτικές για τη διευθέτηση της υποχρέωσης. Το νέο πλαίσιο ρύθμισης κόκκινων δανείων είναι στα 70 δισεκατομμύρια. Τάξη σε κόκκινα δάνεια ύψους 70 δισεκατομμυρίων ευρώ επιχειρεί να βάλει η Τράπεζα της Ελλάδος, θέτοντας το πλαίσιο εποπτικών υποχρεώσεων για τη διαχείριση των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Με τις διατάξεις αυτές αναμένεται να ρυθμιστεί ένα μεγάλο ποσοστό από τα 18,5 δισεκατομμύρια ευρώ στεγαστικών δανείων, περίπου 37,5 δισεκατομμύρια ευρώ επιχειρηματικών και περίπου 17 δισεκατομμύρια καταναλωτικών δανείων. Και παρακάτω βλέπουμε για τα στελέχη των JP Morgan και Morgan Stanley, τα οποία θα συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό και τραπεζίτες. Εκπρόσωποι λοιπόν των Founds θα γίνουν τις επόμενες μέρες στην Αθήνα. Πάμε και να κλείσουμε την πολιτική μας ενημέρωση με την Εσπρέσο, όπου διαβάζουμε κεντρικό τίτλο σήμερα στο πρωτοσέλιδό της Εσπρέσο. Σατανιστής ετών 22 σκότωσε το Πάσχα την ώρα που κοιμόταν σε πάρτα της Γλυφάδας άστεγη. Θυσία στο νεοσφόρο. Ετοίμαζε και άλλη δολοφονία στις 21 Ιουνίου που ήταν το θερινό ηλιοστάσιο. Μεγάλη ανατρεχίλα χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο θέμα η Εσπρέσο. Και παραπάνω βλέπουμε για το θρίλερ στο νησί των Εποτών, όπου έκαψαν το διάσημο, όπως το χαρακτηρίζουν, καμάκι της περιοχής, τον ονόματι Μπρούνο, τον οποίο τον έκαψαν ζωντανό, όπως διαβάσαμε, και παραμένει ακόμα ανεξιχνίαστη η δολοφονία του. Να περάσουμε όμως τώρα να δούμε και μερικές ειδήσεις από τον αθλητικό χώρο. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Sport Day. Διαβάζουμε στη Sport Day σήμερα. Η Sport Day τρύπωσε στα αποδυτήρια της Εθνικής, έπιασε το κλίμα πόρωσης και σας παρουσιάζει τους Έλληνες καμικάζι. Οι ομιλίες, οι ντόπες, οι οδηγίες και η μεγάλη αποφασιστικότητα στην Εθνική για την νίκη επί της Ιαπωνίας στον αυριανό αγώνα. Όλες οι λεπτομέρειες λοιπόν από τα αποδυτήρια, όπως γράφει η Sport Day, μπορείτε να τις βρείτε εδώ. Στην Goal News τώρα. Τώρα διαβάζουμε εδώ. Σάντος και Καραγκούνης έδωσαν το σύνθημα για το νέο ξεκίνημα και την αντεπίθεση της Εθνικής κόντρα στην Ιαπωνία. Δεν χρειάζεται να ασχολείστε με την κριτική, με όσα γράφονται και ακούγονται, είπε ο Πορτογάλος στους διεθνείς. Πάμε να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι για να μείνουμε στο Μουντιάλ. Ξέρουμε τον τρόπο, το έχουμε ξανακάνει, απάντησε ο αρχηγός. Ο οπαδισμός οδηγεί σε λάθος μονοπάτια. Ο Δημήτρης Αλπιγκίδης σχολίασε την κριτική που δέχεται η Εθνική μετά την ήττα από την Κολομβία.
Ο Φερνάντο Σάντος φακέλωσε τους 23 αντιπάλους μας και ξεκίνησε την ενημέρωση των διεθνών εν ώψη του κρίσιμου αγώνα τα ξημερώματα της Παρασκευής. Να περάσουμε όμως τώρα στο φως των σπορ. Δεν τα βρήκαν Θρύλος και Μάτζαρης, διαβάζουμε. Θα γίνει σύντομα νέα επαφή. Οι Αγγελόπουλοι συζήτησαν αρχικά με τους εκπροσώπους του Διεθνούς Γκάρντ και στη συνέχεια την οικονομική διαπραγμάτευση έκανε ο αντιπρόεδρος της ΚΑΕ, Γιώργος Σκινδύλιας. Παρακάτω διαβάζουμε για τις ντόπες από το Σάντος. Μην ασχολείστε με την κριτική που σας γίνεται και κοιτάξτε τη δουλειά σας. Στο μυαλό σας να είναι μόνο η νίκη επί της Ιαπωνίας και τίποτε άλλο, τόνισε χαρακτηριστικά ο Σάντος. Και στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Γιώργος Καραγκούνης, ο οποίος είχε δύο κουβέντες στους συμπαίκτες του. Πάνω από όλους είναι η ομάδα. Προχωράμε και πάμε για να νικήσουμε τους Ιάπωνες. Στην πράσινη τώρα. Έλα παικταρά μου, διαβάζουμε, είναι ο κεντρικός τίτλος. Μια ανάσα από τον Παναθηναϊκό, ο Νίκα Λάθης. Οι χθεσινοβραδινές εξελίξεις που φέρουν σε απόσταση αναπνοής από το τριφύλι τον Έλληνα NBNR. Μόνο στην πράσινη μπορεί να δει κανείς όλη την αλήθεια. Στην ώρα των σπόρων διαβάζουμε. Αφήστε με ελεύθερο, άμεση επιβεβαίωση του χθεσινού αποκλεισμού του ρεπορτάζ της ώρας, με ραγδαίες εξελίξεις και τον Ραγκάν Μρτζά να καταθέτει προσφυγή. Η διοίκηση του Ερυθρού Αστέρα αποφάσισε να μην καταθέσει έφεση κατά της αρχικής απόφασης της UEFA και όντας πλέον οριστικό ότι δεν θα παίξει στην Ευρώπη, δεν είναι σε θέση να κρατήσει το μεγάλο κανόνι. Ακριβώς παρακάτω βλέπουμε στην κορυφή ο Πέτρος Παπάς, ο κάτοχος πλέον της κορυφαίας ναυτιλιακής εταιρείας φορτηγών πλέον στον κόσμο, ο εκ των βασικών χρηματοδοτών της Άγιας Σοφιάς. Στον πρωταθλητή συνεχίζουμε. Θρύλος ή εξωτερικό ο Μάτζαρης έφτισε τον ΠΑΟ. Δεν υπήρξε συμφωνία στην χθεσινή πρώτη συνάντηση Ολυμπιακού Μάτζαρη. Η πλευρά του παίκτη έθεσε στο τραπέζι και ζήτημα πώλησής του σε ομάδα του εξωτερικού. Δεν έχουμε μιλήσει με τον Παναθηναϊκό, τόνισαν ο παίκτης και ο ατζέντης του στον Γιώργο Σκινδύλια. Έφτισε λοιπόν τον ΠΑΟ και τα κόκαλά του ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Στον Γαύρο περνάμε τώρα. Το κόλπο για τον Γκολτζή. Στον Θρύλο βλέπουν Ντέψεϊ από Μουντιάλ. Ο Ολυμπιακός και ο Φίμπο με τον τρόπο τους άσκησαν την ίστατη πίεση στους Ολλανδούς για τη μεταγραφή που κρέμεται σε μια κλωστή. Στον Μίτσελ αρέσει πολύ ο Οριόλ, πριν τον Τοϊμβέν υπάρχει άλλο στη λίστα, ενώ προτάθηκε ο Βολφσβίγγελ προτάσεις και για Τσβιτανίχ και Λιζάρο Λόπες. Στην Live Sport πάμε τώρα. Όπου βλέπουμε μια γροθιά είναι ο τίτλος, με το μαχαίρι στα δόντια περιμένουν την Ιαπωνία και τους επαγγελματίες αμφισβητείες τους, οι παίκτες και ο προπονητής της Εθνικής. Ντόπες Σάντος στην ομιλία του, πάμε για νίκη, πάντα ενωμένοι και όλοι μαζί στα δύσκολα. Μη δίνετε σημασία στις εμπαθείς κριτικές, τόνισε. Ενώ παρακάτω βλέπουμε πορωτική παρέμβαση Καρά, μπορούμε, κλείστε τα αυτιά σας σε όσα λένε. Η Εθνική είναι πάνω απ' όλα. Και θα κλείσουμε την αθλητική μας ενημέρωση με τη Γάτα, όπου διαβάζουμε, μοιράζουμε λεφτά κάθε μέρα με το πρώτο γκολ. Βόμβα, απόδοση από τη νέα Γάτα με 624. Τεινάζουμε το Μουντιάλ στον αέρα. Πλήρωσε η τριάδα με του σκόρερ, μετά τον Ενέρ Βαλένσια την Κυριακή με απόδοση 12. Πέρασαν και τη Δευτέρα η Μίλλερ με 6,5 και Ντέμψεϊ με 8. Και όσοι πόνταραν με σύστημα στους σκόρερ που προτείναμε στην Γάτα της Κυριακής, πήραν τρελά κέρδη. Με 30 λεπτά η στήλη έδινε 187,20 ευρώ. Και από τον έντυπο τύπο να περάσουμε τώρα στον ηλεκτρονικό και να δούμε μερικά από τα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί ως αυτή την ώρα η ηλεκτρονική μας εφημερίδα zoogla.gr. Διαβάζουμε το πρώτο πρωτοσέλιδο, το οποίο αναφέρεται στα δάνεια και γράφει «Ρυθμίστε τα κόκκινα δάνεια, οδηγός 22 βημάτων από την Τράπεζα της Ελλάδος για υπερχρεωμένους δανειολήπτες». Όλες οι ρυθμίσεις λοιπόν και τα 22 βήματα περιέχονται σε αυτό το πρωτοσέλιδο. Περνάμε τώρα στο επόμενο. Τον πρόδωσαν τα social media, διαβάζουμε. Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για το σατανικό έγκλημα στην Γλυφάδα. Είδαμε και τη δήλωση, το στάτους που είχε γράψει στο Facebook, πώς παρακαλεί να γνωρίσει όσους μπορούν να τον βοηθήσουν να γίνει σατανιστής. Πάμε τώρα και στο επόμενο πρωτοσέλιδο, το οποίο αφορά μια επίκαιρη είδηση για το καρτέλ ηρωίνης.
Γράφει λοιπόν σήμερα αυτό το πρωτοσέλιδο στη Ζούγκλα, προφυλακιστέοι για έναν τόνο ηρωίνης. Υπό προσωρινή κράτηση τέθηκαν ο εφοπλιστής, η πρώην σύζυγός του και ο σύντροφός της. Βίντεο και φωτογραφίες αναλυτικά στο zoogla.gr. Θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, η μεγάλη πανελλήνια έκθεση οχημάτων από τη Φίλμπα. Μουσική 21 και 22 Ιούνιου στο Μόλο της Αγίου Νικολάου. Μουσική Τέταρτο Πάτρας Motor Show. Έρχεται. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπο υπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Find4me.gr. Ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Γεια σας, με λένε Δήμητρα και σας καλωσορίζω στο Find4Me, στην πολυκάναλη πλατφόρμα του zoogla.gr. Έχετε επιχείρηση ή είστε ελεύθερος επαγγελματίας? Κάντε εγγραφή τώρα και εκμεταλλευτείτε τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Κατασκευάστε την ιστοσελίδα σας. Διαφημιστείτε στη νέα μας ιντερνετική εκπομπή. Κεντρήστε το ενδιαφέρον του καταναλωτή τόσο φτηνά όσο πουθενά. Ακόμα το σκέφτεστε? Δεν νομίζω. Η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του zoogla.gr. Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Πάμε να δούμε την πρώτη είδηση για σήμερα, η οποία έχει να κάνει με την υπόθεση με τα καρτέλ της Φιλοθέης. Στον ανακριτή, λοιπόν, είναι οι 5 από τους συλληφθέντες για το καρτέλ της Φιλοθέης. Στα δικαστήρια Πειραιά οδηγήθηκαν χθες υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας, προκειμένου να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή οι 5 από τους συλληφθέντες για την υπόθεση αυτής της μεγάλης ποσότητας ηρωίνης, η οποία εντοπίστηκε την περασμένη Πέμπτη. Έχουν συλληφθεί ακόμα 5 άτομα, τα οποία θα απολογηθούν σήμερα. Να δούμε τώρα τις δηλώσεις του συνηγόρου των κατηγορουμένων, κύριου Κεχαγιόγλου.
Χώρο. Καλό. Οι εντολείς μου δηλώνουν την πλήρη αθωότητά τους σε σχέση με την κατηγορία που αντιμετωπίζουν. Θεωρούν ότι ενεπλάκησαν άδικα σε μια ιστορία η οποία έλαβε υπερβολικές διαστάσεις και θα φανεί στις απολογίες η αλήθεια και η ακρίβεια των ισχυρισμών. Οι μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών στο σπίτι τους. Οι μεγάλες ποσότητες να κατηγορηθεί αυτός ο οποίος τις έβαλε. Και αυτό θα το βρει ανάκριση. Δηλαδή. Στα δικαστήρια οδηγήθηκε χθες και ο Σάββας Ξηρός. Στο δικαστικό Μέγαρο Πειραιά, λοιπόν, μεταφέρθηκε χθες το πρωί κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας ο καταδικαστής για την υπόθεση της 17 Νοέμβρη, Σάββας Ξηρός, ο οποίος ζητεί την αναστολή εκτέλεσης της ποινής του για λόγου υγείας και κατοίκων περιορισμό και νοσηλεία. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Σάββας Ξηρός, επικαλούμενος στην επιδείνωση της υγείας του, ζητεί να αποφυλακιστεί. Ωστόσο, τα αιτήματά του δεν έχουν γίνει δεκτά. Να δούμε τις δηλώσεις του Στάση Κουράκη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, και της συντρόφου του Σάββα Ξηρού, Αλήθεια Ρομέρο Κορτές. Στις δύο πρώτες φορές τα δικαστήρια κάμανε αυτό που έπρεπε να κάμανε, διορίσανε, δηλαδή δώσανε εντολή να πάει να θεραπευτεί σε ειδικό νοσοκομείο. Μια φορά στη Θεσσαλονίκη για 3 μήνες, μια φορά στην Λάρισα για 1 μήνα. Οι αστυνομικές αρχές παρενέβησαν, αξιωματούχοι προφανώς του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης, ας μην πω παραπέρα, οι οποίες διέκοψαν τη δεύτερη μέρα την νοσηλεία, την τρίτη μέρα την νοσηλεία και τον επανέφεραν εδώ με όρους και συνθήκες πολύ βαριές που επιβάρυναν την κατάσταση. Εσείς σήμερα είστε εδώ πέρα ξανά. Εμείς ζητούμε τώρα κατοίκον νοσηλεία. Κατοίκον νοσηλεία. Είναι μια ειδική διάταξη που προβλέπεται μετά από αυτά που έχουν γίνει. Είδαμε, είναι εμφανές ότι είναι σε άσχημη κατάσταση. Έχει διαγνωστεί από το κράτος 93% αναπηρία. Όταν το πήρανε, όταν μπήκε φυλακή, θα είχε ούτε 50% του, ούτε 40%. Αυτό είναι εξαιτίας της συνθήκης κράτησης και εξαιτίας των τρόπων με τον οποίο τον έχουν παραμελήσει τελείως. Δεν υπάρχει νοσοκομείο εκεί μέσα. Ο ίδιος είναι πάντα αισιόδοξος και προσπαθεί να μας κρατάει εμάς αισιόδοξοι. Πιστεύετε ότι τώρα θα παίξει ρόλο το γεγονός ότι δραπέτευσε ο αδελφός του στην απόφαση των δικαστών. Δεν το πιστεύω, γιατί και στην πρώτη απόφαση των δικαστών που τον εστήλανε στην ΑΧΕΠΑ δεν είχε δραπετεύσει ο Χριστόδουλος και τον κρατήσανε μόνο 7 μέρες αντί για 5 μήνες που είχε αποφασίσει. Είναι αποφάσεις ανωτέρων. Διοικητής ασφάλειας βάζουν μπροστά, αλλά είναι πολιτικές αποφάσεις ύπουλες που δουλεύουν από πίσω. Αλήθεια, που δεν αφήνουν. Γιατί είναι τελείως παράνομο να κρατήσεις έναν άνθρωπο με 93% αναπηρία. Αλήθεια. Δεν βλέπει, δεν ακούει. Είναι... Εσύ δεν έχεις φύγει ούτε λεπτό από το πλευρό του Σάββα. Μπορεί να μην είσαι. Δεν υπάρχει καλύτερο μέρος να είμαι. Μπορεί να κάνεις πολύ καιρό να τον δεις ή να μην τον βλέπεις έτσι όπως εσύ θες. Είσαι η γυναίκα του. Θες τη δική σου έκκληση για έναν άνθρωπο όπως... Τη δική μου έκκληση την δίνω πρακτικά. Είμαι εδώ. Δίνω το παρόν. Και πιστεύω ότι αυτό που γίνεται είναι έγκλημα. Όπως αυτή τη στιγμή, όπως όλα τα υπόλοιπα. Η Ελλάδα ζει ένα έγκλημα. Είπατε ότι οι συνθήκες κράτησης που προκάλεσαν αυτή την αλήθεια στο βλάβη. Ναι. Για παράδειγμα, ένα από τις βλάβες που έχει είναι στην κυκλοφορία κόλλησε 4 βακτηρίδια πάρα πολύ επικίνδυνα που του προκαλέσανε ερυσίπελας. Αυτός ο ερυσίπελας δεν τον παρακολουθήσανε. Γίνανε διάφορα περιπλοκές. Και γενικά, έναν άνθρωπο που τον έχεις παρκαρισμένο σε ένα κελί που είναι μια τουαλέτα, δεν είναι καν κελί. Άμα είδατε από το Έθνος, είναι μια τουαλέτα χωρίς καπάκι και ένα κρεβάτι. Αυτό είναι. Και το λένε νοσοκομείο. Και είναι και με το ανοσοποιητικό του σύστημα πολύ πεσμένο. Μόνο από το κακό στο χειρότερο. Όταν μπήκε στη φυλακή είχε 4/10, τώρα έχει 1/20. Και κάτω από 1/20. Ο ίδιος είναι ξεχωριστός άνθρωπος, γι' αυτό είμαι εδώ και περνάω ό,τι μπορεί να, γιατί είναι άξιος.
Μακάρι να είχατε και άλλους σαβάς. Εδώ. Για την αντραπέτευση του αδερφού του σας έχει πει τίποτα? Δεν μιλάει αυτό, δεν μιλάει αυτό. Ούτως ή άλλως διαχώρησε και τη θέση του εξ αρχής ο Σάββας. Εντάξει, δεν θέλω να... Μα δεν θέλω να... να μιλήσει για τον Χριστού. Φοβάται ωστόσο ότι θα έχει συνέπειες δεν στην απόφαση. Δεν φοβάται ο Σάββας, δεν φοβάται. Άμα φοβότανε δεν θα είχε βάλει το κεφάλι του για σας. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Σήμερα εκδικάζεται η αίτηση του Σάββα Ξηρού για αποφυλάκηση, στην ουσία για κατοίκον νοσηλεία. Παρασταθήκαμε ανεξάρτητα από τα αδικήματα που έχει κάποιος όταν έχει τόσο σοβαρά προβλήματα υγείας, που στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει μία αναπηρία 93%. Θεωρώ ότι είναι αναφέρετο το δικαίωμα να υποβάλει την αίτηση και το δικαστήριο να δώσει τη δυνατότητα έναν άνθρωπο να μην αργοπεθαίνει. Την προηγούμενη φορά που είχαμε παραστεί, πριν από μερικά χρόνια, για τα ίδια προβλήματα, η αναπηρία ήταν 68%. Αργότερα έγινε 70%, 80%, τώρα 93%. Ορθώς, κατά την άποψή μου, σύμφωνα με τις αποφάσεις των δικαστηρίων, σε κατοίκον νοσηλείας. Θέλω να πιστεύω ότι επειδή η πολιτεία δεν εκδικείται, λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους, το δικαστήριο θα δώσει τη δυνατότητα ένας άνθρωπος με 93% αναπηρία να πάει σπίτι του για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα πελώρια προβλήματα υγείας που έχει. Εμείς το έχουμε δηλώσει κατά επανάληψη και επειδή συμμετέχουμε και εγώ και η κυρία Κατριβάνου στην Επιτροπή της Βουλής για την παρακολούθηση του σοφρονιστικού συστήματος, αυτό που λέμε είναι ότι οι κατηγορούμενοι τιμωρήθηκαν και μπήκαν στη φυλακή. Δεν μπήκαν στη φυλακή για να τιμωρηθούν. Τα δίκαιμα για τα οποία κάποιος έχει δικαστεί, καταδικαστεί από τα δικαστήρια, έχει τα ίδια δικαιώματα που έχουν όλοι οι κρατούμενοι. Και κυρίως θα έλεγα ότι στο θέμα της υγείας δεν υπάρχει καμία διαφορά ανάμεσα στον βιαστή, στον εκτελεστή, στον επίορκο, στον προδότη, με έναν οποιοδήποτε άλλο που έχει κάνει οποιοδήποτε αδίκημα. Θα πρέπει να αποσυνδέσουμε αυτά τα πράγματα και να καταλάβουμε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν έχουν πρόσημο και δεν επηρεάζονται από τη... Αλλάξουμε τώρα κλίμα και θα πάμε σε μια υπόθεση που ταλανίζει πολλούς πολίτες τον τελευταίο καιρό και αναφερόμαστε στις φορολογικές δηλώσεις. Αντιμέτωποι λοιπόν με το χρόνο βρίσκονται πλέον οι φορολογούμενοι και λογιστές, καθώς θα πρέπει μέσα στις επόμενες ημέρες να υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις. Ωστόσο, στην παράταση των προθεσμιών της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων μέχρι τις 31 Ιουλίου, οδηγείται το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης, χωρίς ωστόσο να μεταβληθούν οι ημερομηνίες πληρωμής των φόρων. Να δούμε το ρεπορτάζ. Αντιμέτωποι με τον χρόνο βρίσκονται πλέον φορολογούμενοι και λογιστές, καθώς θα πρέπει μέσα στις επόμενες ημέρες να υποβάλουν τις φορολογικές δηλώσεις. Στο παραπέντε λοιπόν της συμπλήρωσης των ηλεκτρονικών εντύπων, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς στο έντυπο Ε1 έχουν προσθεθεί νέοι κωδικοί που, αν δεν συμπληρωθούν καθόλου ή αν δεν συμπληρωθούν σωστά, μπορεί να κοστίσουν ακριβά σε χρήμα και χρόνο. Ωστόσο, στην παράταση των προθεσμιών υποβολής των φορολογικών δηλώσεων μέχρι τις 31 Ιουλίου οδηγείται το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης, χωρίς ωστόσο να μεταβληθούν οι ημερομηνίες πληρωμής των φόρων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η παρέτηση του Χάρη Θεοχάρη από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, τα προβλήματα στο ηλεκτρονικό σύστημα τάξης, η αδυναμία των φοροτεχνικών γραφείων να υποβάλουν εγκαίρως τις φορολογικές δηλώσεις, καθώς και ότι μέχρι σήμερα έχει υποβληθεί μόλις το 35% αυτών, αναγκάζουν τους ηθήνοντες του Υπουργείου Οικονομικών να μεταθέσουν κατά ένα μήνα τις προθεσμίες για την ηλεκτρονική κατάθεση των φορολογικών δηλώσεων. Η καθυστέρηση, όπως αναφέρουν στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών, οφείλεται και στο γεγονός ότι αρκετές αλλαγές της νομοθεσίας δεν είχαν διορθωθεί μέχρι και τις 15 Μαΐου. Πλέον οι διορθώσεις αυτές έχουν περάσει στο έντυπο Ε1, με αποτέλεσμα να μπορούν και οι άνεργοι, οι φοιτητές και οι μικροκαταθέτες να συμπληρώσουν τη δήλωσή τους. Το σύστημα και φέτος άργησε να ξεκινήσει, δηλαδή ο νόμος λέει ότι υποβάλλονται οι δηλώσεις από 1 Φεβρουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου, δηλαδή σωστά ο νομοθέτης έδωσε ένα πεντάμινο, παρόλο που το Υπουργείο Οικονομικών άνοιξε το σύστημα μετά τις 20 Μαρτίου, δεν υπάρχει αυτό το πεντάμινο και βέβαια προφανώς θα την πληρώσουμε και οι φορολογούμενοι αλλά και εμείς, οι οποίοι μέσα σε ένα μικρό ασφιχτικό χρονικό περιθώριο θα πρέπει να διεκπαιρεώσουμε αυτή τη διαδικασία. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να φροντίσουν άμεσα να προσέλθουν όσοι χρησιμοποιούν συναδέλφους λογιστές
να προσέλθουν άμεσα λοιπόν στα λογιστικά γραφεία για να κάνουν, να ξεκινήσουμε να τελειώσουμε αυτή τη διαδικασία εμπρόθεσμα, μιας και όσοι τουλάχιστον έχουν αποδείξεις, χρειάζονται αποδείξεις, και αυτοί είναι κυρίως οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι. Η ποινή φέτος, εάν δεν υποβληθεί σωστά και εμπρόθεσμα η δήλωση, αντί για 10% που ήταν πέρυσι, είναι 22%. Δηλαδή φανταστείτε ότι αν έχετε, ας πούμε, υποχρέωση να έχετε 5.000 αποδείξεις, γιατί είναι 20.000 το εισόδημά σας, η ποινή είναι το 22% στις 5.000, είναι πάνω από 1.000, είναι 1.100 ευρώ. Επομένως τα πράγματα είναι πιο σφιχτά φέτος. Και θα ήθελα, κάνω μια έκκληση στον κόσμο, να ξεκινήσει να προσέρχεται για να κάνει τις δηλώσεις του, για να μην έχουμε προβλήματα τις τελευταίες μέρες. Όλοι είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν μέσω τάξης. Ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις που κάποιοι, ας πούμε, θα μπορούν να προσφέρουν στην εφορία. Κυρίως δηλώσεις ανθρώπων οι οποίοι έχουν αποβιώσει και δεν υπάρχουν κωδικοί και δεν τους βλέπεις το σύστημα. Και κάποιες περιπτώσεις που μπορεί να μην μπορείς να την υποβάλεις για διάφορους λόγους, τεχνικά προβλήματα κυρίως, θα μπορούν μέσω των ΔΟΗ. Η μεγάλη συντριπτική πλειοψηφία των δηλώσεων πάει πλέον ηλεκτρονικά. Δεν υπάρχει το χειρόγραφο φυσικά. Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα και τώρα θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας πηγαίνοντας σε μια είδηση από το χώρο της παιδείας. Σε επιφυλακή θα βρίσκονται οι δάσκαλοι για τους καλοκαιρινούς μήνες, αναφέρει ο πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Αγρινίου για τυχόν σχέδια του Υπουργείου Παιδείας που αφορούν συγχωνεύσεις αλλά και καταργήσεις σχολείων και την δυναμικότητα των σχολικών μονάδων. Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα στο επόμενο βίντεο. Σε νέες συγχωνεύσεις, καταργήσεις σχολικών μονάδων προσανατολίζεται το Υπουργείο Παιδείας για το επόμενο σχολικό έτος. Οι νέες συγχωνεύσεις θα είναι λιγότερες από τις αντίστοιχες περσινές. Τα ολιγοθέσια σχολεία θα παραμείνουν όπου το επιβάλλουν οι ανάγκες, όπως σε νησιά και ορεινές περιοχές. Ωστόσο, θα συνενωθούν εκείνοι που έχουν μερικά μόνο χιλιόμετρα μεταξύ τους και οι μαθητές μπορούν εύκολα να μετακινηθούν. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων Νηπιαγωγών Αγρινίου Θέρμου, Σπύρος Αδάμης, αναφέρει πως για την περιοχή μας δεν έχουν προκύψει πολλές διαφορές ως προς τα σχολεία που κλείνονται ή συγχωνεύονται ως τώρα. Τονίζει όμως πως οι δάσκαλοι θα είναι σε επαγρύπνηση ακόμα και το καλοκαίρι για τυχόν σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας. Ευτυχώς, λέω ευτυχώς για τον τόπο μας, και έως τώρα δεν έχουν προκύψει κάποιες διαφορές ως προς τα σχολεία τα οποία καταργούν, κλείνονται ή συγχωνεύονται. Έχουμε κρατηθεί αρκετά καλά και πιστεύω να συνεχιστεί. Απλά κρατάμε μια επιφύλαξη όσο αφορά τους καλοκαιρινούς μήνες. Γιατί αν εφαρμοστούν κάποια περίεργα σχέδια που απεργάζεται το Υπουργείο Παιδείας όσον αφορά την δυναμικότητα των τάξεων, και αν αρχίσουμε και ψαχνόμαστε με My School και με τον ένα με τον άλλο τρόπο, εμείς θα είμαστε πάντοτε σε επιφυλακή. Εμείς θα ευχηθούμε από μέρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Αγρινίου Θέρμου στους συναδέλφους να έχουν ένα καλό καλοκαίρι. Το ίδιο θα ευχηθούμε και στους μαθητές μας, να έχουν ένα καλό καλοκαίρι και αυτοί και οι οικογένειές τους. Εμείς από Σεπτέμβριο θα είμαστε πάλι εδώ, αλλά όλο το καλοκαίρι δεν πρόκειται να αναπαυθούμε. Θα κάθομαστε άγρυπνοι, περιμένοντας το οτιδήποτε. Θα παραμείνουμε στο Αγρίνιο. Πριν λίγες μέρες, στην συγκεκριμένη πόλη πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος Πελοποννήσου και Δυτικής Θερεάς Ελλάδας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Στο πλαίσιο της συνεδρίασης συζητήθηκαν διάφορα θέματα ημερήσιας διάταξης, αλλά και θέματα που απασχολούν τους γεωτεχνικούς της Ιτωλοκαρνανίας. Το επόμενο ρεπορτάζ είναι από το Αχιλλέως TV. Την Παρασκευή πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση στο Αγρίνιο της Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος Πελοποννήσου και Δυτικής Θερεάς Ελλάδας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου. Η συνεδρίαση φιλοξενήθηκε στα γραφεία του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας. Στην συνεδρίαση συζητήθηκαν θέματα ημερήσιας διάταξης αλλά και θέματα που αφορούν τον ομότολο Ακαρνανίας και τους τοπικούς γεωτεχνικούς φορείς. Είναι το κρίσιμο θέμα της χρήσης των φυτοφαρμάκων, όπου με τις τελευταίες νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχουν γίνει τα δύο τελευταία χρόνια, ουσιαστικά αν εφαρμοστούν αυτές οι νομοθετικές πρωτοβουλίες, αλλάζει άρδιν το τοπίο στην αγορά των φυτοφαρμάκων. Πάμε σε μια απόλυτα ελεγχόμενη κατάσταση, όπου για να αγοράσει κανείς φυτοφάρμακο θα πρέπει να έχει εκδώσει συνταγή χρήσης, η εφαρμογή του φυτοφαρμάκου θα πρέπει να γίνεται από επαγγελματίες
χρήστες και επομένως αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο όπου έχουμε προβλήματα με φυτοφάρμακα τα οποία δεν έχουν έγκριση για συγκεκριμένες καλλιέργειες και τα οποία με βάση τον νόμο δεν μπορούν να δοθούν στους παραγωγούς. Και έχουμε και πρόβλημα με το θέμα ότι ακόμη δεν έχει αρχίσει να εφαρμόζεται η υπουργική απόφαση για τους ερασιτέχνες χρήστες. Επομένως, όσοι άνθρωποι δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, θα έχουν κάποια στιγμή στο σημείο που δεν θα μπορούν να αγοράσουν φυτοφάρμακα. Αυτό το συζητάμε για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και τι μπορούμε να προτείνουμε στο Υπουργείο, σαν μεταβατική τουλάχιστον κατάσταση, για να μπορέσουμε να δούμε πώς θα συνεχίσουμε. Στην συνεδρίαση συζητήθηκε η ανάπτυξη της κτηνοτροφίας στον ομότελο Ακαρνανίας και συγκεκριμένα της αγελαδοτροφίας και της εγωπροβατοτροφίας, αλλά και η πρωτοβουλία του ΓΕΟΤΕ, η οποία και υιοθετήθηκε στην περιφέρεια Πελοποννήσου για την χωροταξική θωράκιση της κτηνοτροφίας. Είμαστε σε έναν ομό που έχουμε μια ισχυρή αγελαδοτροφία. Έχουμε γενικά ισχυρό ζωικό κεφάλαιο, έχουμε ένα από τα μεγαλύτερα ζωικά κεφάλαια στην Δυτική Ελλάδα και στην Πελοπόννησο. Και αγελαδοτροφία και προβατοτροφία. Και μία από τις πρωτοβουλίες του επιμελητηρίου, η οποία υιοθετήθηκε στην περιφέρεια Πελοποννήσου, είναι να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη χωροταξική θωράκιση της κτηνοτροφίας. Δηλαδή, να δούμε ποιες ζώνες είναι υψηλής γεωργικής παραγωγικότητας, στις οποίες μπορούν να καλλιεργηθούν κτηνοτροφικά φυτά, ώστε να ρίξουμε το κόστος της ζωοτροφής, γιατί ένα από τα μεγαλύτερα κόστη για την ελληνική κτηνοτροφία είναι οι εισαγόμενες ζωοτροφές. Και το δεύτερο χαρακτηριστικό που θέλουμε να πετύχουμε μέσα από την χωροταξική θωράκιση είναι να καθορίσουμε ζώνες ανάπτυξης της κτηνοτροφίας. Ζώνες στις οποίες δεν θα απαιτούνται οι πολύπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες για να μπορέσει κάποιος να στήσει ένα απλό μαντρί. Αυτό έχει ξεκινήσει στην περιφέρεια Πελοποννήσου, όπου ο Περιφερειάρχης έχει κάνει μια προγραμματική σύμβαση στην οποία συμμετέχει και το ΓΕΟΤΕ, για να δημιουργηθούν κάποια κτηνοτροφικά πάρκα, κάποιο οργανωμένη υποδοχής κτηνοτροφίας. Έτσι, ένα μεγάλο πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στην Ατουλακαρνανία, διότι αυθαίρετα κάποιοι απομάκρυναν τα μαντριά από την πεδιάδα του Αγρινίου με ένα σκεπτικό εντελώς χονδροειδές και χωρίς κριτήρια, με αποτέλεσμα σήμερα να υπάρχουν κτηνοτροφικές μονάδες οι οποίες είναι εγκατεστημένες στην περιοχή μας προ 40 χρόνια. Δυστυχώς δεν έχουν άδεια, για χι λόγους δεν κατάφεραν να βγάλουν άδεια τότε που έβγαιναν και ξαφνικά από το 2012 δεν έχεις δικαίωμα να βγάζεις άδεια και να έχεις μαντρί στην πεδιάδα του Αγρινίου σε μια έκταση πλέον των 40.000 στρεμμάτων. Όταν αποκλείεις μια τέτοια έκταση που γειτονεύεις ένα αστικό κέντρο, το οποίο αυτό αστικό κέντρο το Αγρίνιο δεν έχει πόρους από πουθενά παρά από τον πρωτογενή τομέα, και λες ότι όλα τα μαντριά θα πάνε σε μια περιοχή πέραν του ποταμού Αχελώου, έτσι, σε εκείνο το ύψος, και δεν εννοώ πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, δηλαδή όλοι οι κτηνοτρόφοι θα μάσουν εκεί τα ζώα τους. Επίσης, στην συνεδρίαση έγινε και ενημέρωση των μελών της διοικούσας και των μελών του παραρτήματος του ΓΕΟΤΕ σχετικά με την διαχείριση των υδάτων στον ομότελο Ακαρνανίας. Είμαστε στο υδατικό διαμέρισμα στην λεκάνη απορροής της Δυτικής Ελλάδας. Έχουμε το γνωστό θέμα της εκτροπής του Αχελώου, στο οποίο το επιμελητήριο είχε πάρει απόφαση και είχε πει και στη διαβούλευση για τα νερά ότι είναι αντίθετο στην εκτροπή, γιατί στερεί σημαντικούς υδατικούς πόρους από μια περιοχή η οποία ούτως ή άλλως εμορραγεί υδατικά προς την Αττική. Θα παραμείνουμε στον αγροτικό τομέα. Αυτή τη φορά θα δούμε τι λέει ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ για τις αποζημιώσεις από το χαλάζι. Ο πρόεδρος λοιπόν κάνει λόγο για τις εξατομικευμένες εκτιμήσεις, ζητά από τους αγρότες να προχωρήσουν άμεσα στις δηλώσεις και όσον αφορά τις αποζημιώσεις, λέει πως τα χρήματα θα καταβληθούν όταν πληρωθούν οι επιδοτήσεις και οι αγρότες τακτοποιήσουν και το θέμα της εισφοράς. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ και επιστρέφουμε σε λίγο. Κοιτάξτε, ήταν μια καταστροφή και στην περιοχή της Βιωτίας και της Φτιώτιδας, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας μεγάλη. Ήταν έντονο το χαλάζι και σε ένταση και σε έκταση, θα έλεγα. Ήδη οι υπηρεσίες βρίσκονται σήμερα στον τόπο της καταστροφής. Θα δώσουν τις πρώτες οδηγίες. Εμείς με βάση ένα σχεδιασμό που έχουμε, αμέσως πρέπει να γίνουν οι δηλώσεις, αυτό θα ζητήσουν τους παραγωγούς και θα ξεκινάμε τις εκτιμήσεις ταχύτατα θα έλεγα, με τις καλλιέργειες που είναι προς συγκομιδή.
και θα ακολουθήσουν οι εκτιμήσεις στις ζημιές και στις άλλες καλλιέργειες. Αλλά επαναλαμβάνω, η προτεραιότητά μας είναι οι καλλιέργειες οι οποίες πρέπει να συγκομιστούν και να φέρουμε σε τυρά ή να αφήσει σε φρούτα στις περιοχές όπου υπάρχουν φρούτα. Αυτή είναι η προτεραιότητά μας. Έχουμε το προσωπικό, αν χρειαστεί ενίσχυση, θα ενισχύσουμε το υποκατάστημα και με άλλο προσωπικό έκτακτο, προκειμένου να κάνουμε έγκαιρα τις εκτιμήσεις. Εξατομή και στις καταγραφές θα γίνει? Ακριβώς αυτό αναφέρουμε. Όταν σας λέω εκτιμήσεις, αναφέρομαι σε εξατομικευμένες εκτιμήσεις, προκειμένου, επαναλαμβάνω, να ολοκληρώσουμε μια δουλειά που πρέπει να γίνει με τον τρόπο αυτό που σας ανέφερα. Και πότε περίπου θα πάρουν χρήματα? Τα χρήματα, προκειμένου να τα πάρουν, εξαρτάται πότε θα ολοκληρωθούν και οι δηλώσεις που κάνουν στο ΟΣΔΕ και πότε θα πληρώσουν και την εισφορά. Οπότε, επειδή η πλειοψηφία των αγροτών εξοδοτεί τον οργανισμό να παρακρατήσει την εισφορά όταν πληρώνονται επιδοτήσεις, άρα όταν θα πληρωθούν επιδοτήσεις και θα τακτοποιηθεί και το θέμα της εισφοράς, αμέσως μετά μπορούμε να κάνουμε τις πληρωμές των αποζημιώσεων. Πριν μία εβδομάδα περίπου ήταν η ημέρα μνήμης από τα 70 χρόνια για την ναζιστική θηριωδία στο Δίστομο. Τώρα θα δούμε για τους υποστηρικτές της δικαστικής προσπάθειας, οι οποίοι πολλαπλασιάζονται από τους κατοίκους του Δίστομου, για να αποσπάσουν από τις γερμανικές αρχές τις αποζημιώσεις για τους συγγενείς των θυμάτων τους στις 10 Ιουνίου του 1944. Να δούμε λοιπόν περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το θέμα στο επόμενο βίντεο. Οδηγό χαρακτηρίζουν τη δικαστική τακτική που ακολουθεί τα τελευταία 20 χρόνια το Δίστομο εναντί της Γερμανίας για την αποζημίωση των θυμάτων της ναζιστικής θηριωδίας στις 10 Ιουνίου του 1944. Η δικηγόρος και κόρη του αείμνης του Γιάννη Σταμούλη απορρίπτει κάθε έννοια εκδίκησης στη συγκεκριμένη διαδικασία και μιλά για δίκαιες οφειλές του γερμανικού κράτους. Το Δίστομο έχει σηκώσει τη σημαία εδώ και 20 χρόνια. 20 χρόνια μετά από αυτό το σημαντικό νομικά γεγονός και 70 χρόνια μετά από την τραγική σφαγή, η διεκδίκηση συνεχίζεται και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ως διάθεση εκδίκησης. Διεκδικούμε τα δίκαια, αυτά που πρέπει, αυτά που μας οφείλονται. Ανάμεσα στους χιλιάδες επισκέπτες στις φετινές επαιτειακές εκδηλώσεις για τα 70 χρόνια από το ολοκαύτωμα του Διστόμου και 4 Ιάπωνες, 3 δικηγόροι και ένας καθηγητής πανεπιστημίου, που εδώ και ένα χρόνο έχουν έρθει σε επαφή με τους διστομίτες για να ανοίξουν και αυτοί με τη σειρά τους μια αντίστοιχη διαδικασία αποζημίωσης συγγενών θυμάτων της Κίνας στη Μαντζουρία από τον Ιαπωνικό στρατό το Σεπτέμβριο του 1932. Εμείς είμαστε δικηγόροι και ασχολιόμαστε με σφαγή που έγινε στη Κίνα. Και επειδή Δίστομο έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλο πρόοδο πάνω σε προβλήματα, αποζημίωση και όλα αυτά, ήρθαμε επαφή από πέρυσι για να μάθουμε πώς κατάφερε. Θα θέλαμε να μάθουμε πολλά πράγματα από το Δίστομο, γι' αυτό είμαστε εδώ. Ο Βέις, γνωστός Έλληνας δημοσιογράφος της Γερμανίας, αποκαλύπτει πως η γερμανική κοινή γνώμη δεν γνωρίζει αυτά που πρέπει για τις θηριωδίες των στρατευμάτων του Χίτλερ στην Ελλάδα, για ευνόητους λόγους θα πούμε εμείς, υποστηρίζει ότι οι επανορθώσεις, οι αποζημιώσεις και το κατοχικό δάνειο είναι δύσκολες υποθέσεις που μπορούν ωστόσο να διεκδικηθούν όχι από τις κυβερνήσεις αλλά από τους ενδιαφερόμενους. Το λαό. Κοιτάξτε, τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Αισιόδοξος πρέπει να παραμένει κανείς. Αλλά αν μπορέσει ποτέ να επιτευχθεί κάτι, αυτό σημαίνει ότι θα γίνει μόνο εφόσον συνεχίζουν οι ίδιοι ενδιαφερόμενοι, οι ίδιοι άνθρωποι, όχι τόσο οι κυβερνήσεις, οι οποίες δεσμεύονται και από άλλες καταστάσεις, οι ίδιοι ενδιαφερόμενοι να ασκούν πίεση. Όσον αφορά την γερμανική κοινή γνώμη, πρέπει να σας πω ότι δεν είναι από τα θέματα της πρώτης προτεραιότητας. Και γι' αυτό βεβαίως φροντίζουν τα ΜΜΕ που δεν ενημερώνουν. Επίσης υπάρχει για μεγάλο διάστημα μια τρομερή παραπληροφόρηση. Ισχυρίζονται κάθε τόσο ότι η Γερμανία έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της καταβάλλοντας εκείνα τα 115 εκατομμύρια μάρκα το 1963. Αλλά ότι υπάρχουν αυτές οι θηριωδίες, αυτές οι σφαγές σε τέτοια έκταση σχεδόν 100 πόλεις και χωριά στην Ελλάδα δεν είναι γνωστό. Τώρα τελευταία έχει αρχίσει να γίνεται γνωστό στην ευρύτερη κοινή γνώμη και αυτό οφείλεται στη δράση ορισμένων ανθρώπων, ορισμένων δημοσιογράφων που ενδιαφέρονται και μιας ομάδας
Γερμανών δικηγόρων και άλλων πολιτών που εδράευουν στο Αμβούργο. Ο Στέφαν Στράκε ανήκει στο δίκτυο οργανώσεων και προσωπικότητων της Γερμανίας που σε συνεργασία με το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδικήσεων συμφωνεί ώστε η Γερμανία να πληρώσει για τη δυστυχία, τον πόνο και το θάνατο που έσπηρε στην Ελλάδα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είμαστε πολύ συγκινημένοι για τον λόγο ότι εμείς έχουμε οργανωθεί για να καταδιώξουμε τους εναπομείνοντες εγκληματίες πολέμου στη Γερμανία. Καταφέραμε δύο να φέρουμε στη δίκη και ένας ο οποίος πέθανε προσφάτως. Μας συμπαραστέκοντας τον οργάνο μας για την ισοφυλές της Γερμανίας προς την Ελλάδα αμέριστα όλες τις κατηγορίες των αποζημιώσεων και για το κατοχικό δάνειο και για τα υπόλοιπα θέματα, χωρίς καμία εξαίρεση. Το καλοκαίρι πλησιάζει και θα πάμε τώρα να δούμε τι λένε για οι τουριστικοί οδηγοί για την κίνηση φέτος στη χώρα μας. Αυξημένη λοιπόν εμφανίζεται η τουριστική κίνηση σύμφωνα με τους ταξιδιωτικούς πράκτορες σε σχέση με πέρυσι. Ο εισερχόμενος τουρισμός έχει ήδη ξεκινήσει, ο οποίος έχει φέρει αυξήσεις σε ξενοδοχεία και εστιατόρια. Ενώ ο εσωτερικός τουρισμός είναι στάσιμος προς το παρόν. Να δούμε όμως το σχετικό βίντεο. Σε ιδιαίτερα ικανοποιητικούς ρυθμούς εξελίσσεται η τουριστική κίνηση στα νησιά της Ελλάδας και ιδιαίτερα του Ιωνίου, αναφέρει ο τουριστικός πράκτορας Ανδρέας Νάκος, κάνοντας λόγο για τουριστικά πακέτα. Οικονομικές διακοπές για την Ελλάδα κυρίως είναι το Ιόνιο. Έχουν πάρα πολύ καλές προσφορές. Δεν έχουν τους τουρίστες από το εξωτερικό που έχουν τα νησιά των Δωδεκανήσων και από τις Κυκλάδες. Και θεωρώ ότι εκεί έχουν κρατήσει χαμηλά αρκετά τις τιμές. Δηλαδή όπως Κέρκυρα, αρκετά καλά, Ζάκυνθο και Λευκάδα βέβαια. Οι ξένοι τουρίστες έχουν δείξει από νωρίς ενδιαφέρον βρίσκοντας οικονομικά πακέτα για τις διακοπές τους στην Ελλάδα, αλλά οι Έλληνες είναι της τελευταίας στιγμής. Οι Έλληνες όχι, είναι πάντα της τελευταίας στιγμής και γι' αυτό το λόγο χάνουν, θα έλεγα, κάποια καλά πακέτα, τα οποία αν είχαν φροντίσει από πιο νωρίς να τα ψάξουν και να τα κλείσουν, θα είχαν πολύ καλύτερες τιμές. Ο κύριος Νάκος αναφέρει πως ο αυξανόμενος εισερχόμενος τουρισμός έφερε μια αύξηση στις τιμές των ξενοδοχείων και των εστιατορίων, ενώ ο εσωτερικός τουρισμός παραμένει στάσιμος προς το παρόν. Δυστυχώς οι τιμές έχουν αυξηθεί αρκετά, ενώ θα περιμέναμε μια μείωση. Όμως η αύξηση που είχαμε στον τουρισμό συνήθως από τις χώρες της Γερμανίας και της Αγγλίας έφεραν μια αύξηση γενικά στις τιμές και στα ξενοδοχεία και στα εστιατόρια. Θα αφήσουμε όμως τώρα την περιφέρεια και θα βγούμε εκτός συνόρων και συγκεκριμένα θα πάμε στην Κίνα. Αποκαλύψεις οι οποίες παραπέμπουν στις πιο σκοτεινές και απάνθρωπες εποχές, με φυλακίσεις χωρίς δίκη, με στρατόπεδα δουλείας και καταναγκαστική εργασία και δολοφονίες αθών, έρχονται στο φως της δημοσιότητας έπειτα από καταγγελίες της οργάνωσης Falun Dafa. Όπως αποκαλύπτει το ντοκιμαντέρ Free China, το οποίο εδώ και λίγους μήνες προβάλλεται σε πολλούς ιδιωτικούς χώρους σε όλο τον κόσμο, στις μέρες μας ίσως διεξάγεται ο μεγαλύτερος ποσοτικά διωγμός της ιστορίας απέναντι στους ανθρώπους που το έγκλημά τους είναι η άσκηση της διαλογιστικής πρακτικής. Να δούμε όμως περισσότερες λεπτομέρειες στο επόμενο βίντεο. With courage to believe. Faith gives people the backbone to withstand unbelievable waves of repression. I closed my eyes and I summoned, tried to summon all my will. So it's a story of a true story about two people that practice meditation and are jailed for purely practicing truth, compassion, forbearance, and it's their journey to freedom and what they had to go through to leave the jail and come out alive. This is the story of a former Communist Party member and a Chinese-American businessman who defy the state as they embrace an ancient spiritual practice that transforms their lives and will help free a nation. It's touching on very serious issues, human rights abuses that are still happening in China today, especially the one of the Falun Gong practitioners and
What's unique is that it's something that people don't know about Falun Gong. Like, we know about the persecution of the Christians, the Uyghurs, and the Jewish in history, but nobody knows what Falun Dafa is. And so that's some meditation, an ancient meditation that's been practiced since 1992 in public. It did come out in China from a teacher to student, and the teacher decided to bring it out to the public. That was very, very necessary in today's world. And 100 million people started practicing that the benefits were just so enormous. That's why it's grown so much. And why, people ask why it's being persecuted, there's no reason to persecute it, but purely whether it's just jealousy or that 100 million people were practicing. By 1999, the leader at that time, Jiang Zemin, just outlawed it and made it against the law, which communist government, I suppose, I don't understand, but can do something like that. And then it got even worse that in 2006, there was allegations of organ harvesting. So this was very serious, and it was investigated by David Matas and David Kilgore. Is for their thoughts, for their beliefs. Communist Party, the CCP, does this officially. It's like state controlled. So the government controls it from the doctors all the way to the labor camps, the jails. It's all a system to the internet to sell organs to the rest of the world. And people don't know this around the world. And this is what this film highlights, and that we want to end and raise awareness about this whole issue. Today, despite the facade of economic progress, China is still controlled by the same ruthless regime. In their latest round of persecution, the lives of millions of peaceful citizens are being destroyed. Η Κίνα έχει αλλάξει από το 90 και μετά. Δεν είναι το ίδιο καθεστώς όπως ήταν. Γιατί το καταπιέζουν ακόμα? Γιατί δεν αφήνουν τον κόσμο να είναι ελεύθερος? Η Κίνα, πως έχω καταλάβει τώρα, είναι αλήθεια, από τις 1950 ήρθε το κομμουνισμό πάρα πολύ σκληρά και δεν αφήνει κανένα να πιστέψει στο Θεό, βασικά. Αυτό είναι. Και είναι πάρα πολύ... και ό,τι σκεφτείς, δεν θέλουν people to think, even scholars, people, academic, poets, anyone like that, they would not allow. Even in business, landlords, then αφήνουν κανένα να είναι κομμουνιστικό. Και έτσι αλλάξανε από αυτό το, την πλούσια πολιτισμό που είχαν σαν τους Έλληνες. Τώρα οι Κινέζοι και οι Έλληνες και σαν την Ινδία έχουν 5.000 και πολύ και πιο πολύ ιστορία και ήταν πολύ divine. Ήταν divine culture, η θεατική culture. The state eliminated anyone who did not believe the Communist Party to be the all-powerful and only voice of the people. Tens of millions were killed and starved to death. Mao declared that all power came from the barrel of a gun, and the party had all the guns. New Tang Dynasty television, its primary focus is to get uncensored news into and out of China. Yes. It's a voice of the people. So for the Chinese people, NTD is like their savior, because they don't know what's going on until they get it through us, they have to set up a satellite box. The Chinese government's that scared of NTD because we expose the truth. So I'm here today on behalf of more than 77 million Chinese people who have chosen to quit the Communist Party and its related organizations. And the 1.3 billion Chinese who yell to be free. Free to think, free to speak, free
free to write, free to gather, and freedom to believe. Με αφορμή λοιπόν την επικείμενη επίσημη επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Κίνας, Έλληνες ασκούμενοι του Φαλινγκούν θα πραγματοποιήσουν ειρηνική διαμαρτυρία σήμερα στις 6 στην πλατεία Συντάγματος, στο πλαίσιο της οποίας θα εκτελέσουν τις 5 ασκήσεις εξάσκησης και θα ενημερώσουν το ελληνικό κοινό με έντυπο υλικό. Θα συνεχίσουμε τώρα με διεθνείς εξελίξεις και θα δούμε το θέμα της Ρωσίας-Ουκρανίας, το οποίο προκαλεί ανησυχία στην υπόλοιπη διεθνής κοινότητα. Στην Αίγυπτο θα δούμε την ορκομοσία της νέας κυβέρνησης. Στη Βαγδάτη την αποστολή των 275 Αμερικανών στρατιωτών. Στην Αργεντινή το συμβιβασμό που δίνει η κυβέρνηση με πιστωτές ή με χρεοκοπία. Στην Ιταλία όπου υπήρξαν προβλήματα κακοκαιρίας, στην Ισπανία μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική περιοχή και στην Γερμανία έγινε επιχείρηση διάσωσης τραυματία σε σπηλιά. Όλα αυτά θα τα δούμε μέσα από το επόμενο βίντεο από το Euronews. Στο ενεργειακό επίπεδο μεταφέρθηκε για αντιπαράθεση Ουκρανίας-Ρωσίας. Η Μόσχα υποχρέωνει το Κίεβο να προπληρώνει για την προμήθεια φυσικού αερίου. Διαφορετικά δεν θα παρέχεται φυσικό αέριο στην Ουκρανία. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε ανησυχία τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στην Ευρώπη. Ο Ουκρανός Υπουργός Ενέργειας πάντως καθησυχάζει. Θα ήθελα να τονίσω ότι η ουκρανική πλευρά είναι έτοιμη για μια τέτοια εξέλιξη. Σήμερα εξασφαλίζουμε την προμήθεια φυσικού αερίου για τους Ουκρανούς καταναλωτές και θα εξασφαλίσουμε τη μεταφορά φυσικού αερίου στις ευρωπαϊκές χώρες. Η Ρωσία, που προσέφηκε στη Διεθνή Διαιτησία, ζητεί αποπληρωμή των Ουκρανικών χρεών. Επιπλέον δεν υπήρξε συμφωνία για την τιμή πώλησης του αερίου. Η ουκρανική πλευρά απέρριψε ρητά όλες τις προτάσεις μας. Θεωρούμε ότι αυτή είναι εντελώς μη επικοδομητική προσέγγιση στο πλαίσιο της υπογεγραμμένης σύμβασης που τέθηκε σε ισχύ από το 2009, υπογράμμισε ο Ρώσος Υπουργός Ενέργειας. Και η Ουκρανία προσέφυγε στο Διαιτητικό Δικαστήριο της Στοκχόλμης, καθώς θεωρεί ότι το ρωσικό αέριο υπερτιμολογείται. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Gazprom μίλησε για ουκρανικό εκβιασμό. Ο Ουκρανός Πρωθυπουργός είπε ότι η Ρωσία έχει σχέδιο για να καταστρέψει τη χώρα. Παρουσία του νέου Προέδρου της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, η νέα κυβέρνηση της χώρας ανέλαβε και επισήμως τα καθήκοντά της. Σε μια συμβολική κίνηση, η τελετή ξεκίνησε στις 6 το πρωί τοπική ώρα. Ο Πρωθυπουργός Ιμπραχήμ Εχλέπ και οι υπουργοί του έστειλαν έτσι το μήνυμα για σκληρή δουλειά σε όλους τους τομείς. Στον ιδρυθέν Υπουργείο Επενδύσεων τοποθετήθηκε ο πρώην τραπεζίτης Ασραφ Σάλμαν. Στην κυβέρνηση συμμετέχουν συνολικά 34 υπουργοί. Οι περισσότεροι παρέμειναν στα χαρτοφυλάκια τους μετά τις περιορισμένες αλλαγές τις οποίες προχώρησε ο Μεχλέμπ. Μόλις 4 είναι οι γυναίκες. Η μεγαλύτερη πρόκληση για τη νέα κυβέρνηση είναι η οικονομική ανάκαμψη της χώρας. Η πολιτική αστάθεια και τα γεγονότα των τελευταίων ετών στη χώρα του Νείλου προκάλεσαν φυγή κεφαλαίων, αύξηση της ανεργίας και του ελλείμματος. Στοίχημα για την κυβέρνηση αποτελεί και η ανάκαμψη της τουριστικής βιομηχανίας, η οποία έχει υποστεί σοβαρό πλήγμα. 275 στρατιώτες στέλνει ο Μπάρακ Ομπάμα στο Ιράκ. Στόχος είναι η παροχή υποστήριξης και ασφάλειας στην Αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη. Οι εξελίξεις στο Ιράκ συζητήθηκαν στη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τα μέλη της Ομάδας Εθνικής Ασφάλειας. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Τζον Κέρι δεν απέκλεισε συνεργασία με το Ιράν, αν και διευκρίνησε πως κάτι τέτοιο θα εξεταστεί βήμα προς βήμα. Είμαστε ανοιχτοί σε συζητήσεις εάν υπάρχει κάτι δημιουργικό που μπορεί να συνεισφέρει το Ιράν. Εάν το Ιράν είναι έτοιμο να κάνει κάτι που σχετίζεται με το σεβασμό της ακεραιότητας και της κυριαρχίας του Ιράκ και την ικανότητα της κυβέρνησης να μετασχηματιστεί. Και ενώ η στρατηγική σημασίας πόλη Τάλ Αφάρ στο βορειοδυτικό Ιράκ πέρασε στα χέρια των τζιχαντιστών, ο Ιρακινός στρατός βομβάρδισε θέσεις του στη Μοσούλη, τη Σαμάρα και σε περιοχές βορείως της Βαγδάτης. Τα μέλη της οργάνωσης Ισλαμικό κράτος στο Ιράκ και το Λεβάντε έχουν ήδη καταλάβει τη Μοσούλη, τη Σαμάρα, το Τικρίτ, τη Φαλούτζα και το Ραμάντι και βρίσκονται πολύ κοντά στη Βαγδάτη. Εκπρόσωπος του Ιρακινού στρατού μίλησε για συγκρούσεις και στα νότια της Βαγδάτης. Σημείωσε μάλιστα πως 56 τζιχαντιστές σκοτώθηκαν το τελευταίο 24ωρο. Αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο μιας νέας χρεοκοπίας βρίσκεται η Αργεντινή.
Το ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών απέρριψε την έφεση της χώρας κατά της απόφασης που την υποχρέωνε να πληρώσει τα hedge funds τα οποία είχαν αρνηθεί να υπαχθούν στην αναδιάρθρωση του χρέους της. Η χώρα καλείται να καταβάλει το ποσό του 1,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η πρόεδρος της Αργεντινής τόνισε ότι η χώρα θα αποπληρώσει τους πιστωτές που συμμετείχαν στην αναδιάρθρωση και έκανε λόγο για απόπειρα εκβιασμού της χώρας. Θα ήθελα να απευθυνθώ στα εκατομμύρια των Αργεντινών αλλά και στο 92% των πιστωτών που πιστεύουν στη χώρα μας. Τους λέω λοιπόν πως η Αργεντινή θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Η χώρα δεν πρόκειται να αθετήσει τις δεσμεύσεις που απορρέουν από την αναδιάρθρωση του χρέους της, ανέφερε μεταξύ άλλων η Κριστίνα Φερνάντες. Η απόφαση δίνει τη δυνατότητα στους πιστωτές να αναζητήσουν και να εντοπίσουν περιουσιακά στοιχεία της χώρας σε όλο τον κόσμο. Η Αργεντινή καλείται πλέον είτε να συμβιβαστεί μαζί τους είτε να κηρύξει τεχνητή χρεοκοπία. Αναλυτές υποστηρίζουν ότι η απόφαση μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις και για άλλες υπερχρεωμένες χώρες όπως η Ελλάδα. Σοβαρά προβλήματα με πλημμύρες λόγω κακοκαιρίας αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι σε πολλές περιοχές της Ρώμης. Δρόμοι πλημμύρισαν ενώ εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων κλαδιά δέντρων έπεσαν πάνω σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Αντίστοιχα προβλήματα δημιουργήθηκαν στο Μπάρι και την Πολώνια. Συναγερμός έχει σημάνει και σε άλλες περιοχές της χώρας. Μένονται οι μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν την Κυριακή στο λόφο τη Βίσα στην Ταραγώνα της Ισπανίας. Οι αρχές διέταξαν την εκένωση τουλάχιστον 13 κατοικιών στην περιοχή. Η πύρινη λέλαπα και η δάσος και η πρόσβαση είναι εξαιρετικά δύσκολη για τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Η φωτιά προκλήθηκε από κεραυνό. Πάνω από 100 διασώστες προσπαθούν να σώσουν ένα τραυματισμένο άνδρα σε σπηλιά στην Νότια Γερμανία. Πρόκειται για έναν 52χρονο σπηλολόγο που ανακάλυψε τη σπηλιά. Τραυματίστηκε όμως σοβαρά μετά από πτώση βράχου. Η σπηλιά θεωρείται μια από τις πιο βαθιές της Ευρώπης και είναι εξαιρετικά δύσκολο να μεταφερθεί ο τραυματίας στην επιφάνεια. Σε αυτό το σημείο θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Το σώμα σας. Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπο υπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Find4me.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Γεια σας, με λένε Δήμητρα και σας καλωσορίζω στο Find4me, στην πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoogla.gr. Έχετε επιχείρηση ή είστε ελεύθερος επαγγελματίας? Κάντε εγγραφή τώρα και εκμεταλλευτείτε τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Κατασκευάστε την ιστοσελίδα σας. Διαφημιστείτε στη νέα μας ιντερνετική εκπομπή. Κεντρήστε το ενδιαφέρον του καταναλωτή τόσο φθηνά όσο πουθενά. Ακόμα το σκέφτεστε? Δεν νομίζω. Η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoogla.gr. Έτοιμοι? Πάτρας Motor Show. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, η μεγάλη πανελλήνια έκθεση οχημάτων από τη Φίλμπα.
21 και 22 Ιούνιου στο Μόλο της Αγίου Νικολάου. Τέταρτο Πάτρας Motor Show. Έρχεται. Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Κυρίες και κύριοι, στην παρέα μας προσθέθηκε και η καλή συνάδελφος Μαργαρίτα Μαχαιρέ. Καλώς ήρθες, Μαργαρίτα. Καλημέρα, Όλγα. Θα μας έχεις κάποια θέματα να μας πεις, σωστά? Ναι, βέβαια. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι, και από μένα. Θα πάμε μια βόλτα στο Μουντιάλ και τον τρόπο μετάδοσης των αγώνων για να δούμε πώς όλοι από όλο τον κόσμο μπορούμε και βλέπουμε τον ίδιο αγώνα την ίδια στιγμή. Εκτιμάται λοιπόν πως πάνω από 3 δισεκατομμύρια θα παρακολουθήσουν συνολικά απευθείας μεταδόσεις. Αυτό σημαίνει πως σχεδόν ο μισός πληθυσμός της γης θα δει τι συμβαίνει στα 12 βραζιλιάνικα γήπεδα. Το παγκόσμιο κύπελο είναι κάτι τεράστιο για τις δορυφορικές εταιρείες και σύμφωνα με τον επικεφαλής προγραμμάτων μελλοντικών τηλεπικοινωνιών της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Δορυφόρων, ό,τι τεχνολογία στη τηλεόραση κι αν έχει κάποιος, οι δορυφόροι είναι μέρος του παιχνιδιού. Το Μουντιάλ έρχεται τηλεοπτικά κοντά μας μέσω της μετάδοσης περιστασιακής χρήσης, δηλαδή στην κανονική μετάδοση προστίθεται επιπλέον ευρωζώνης για τα ειδική σημασίας γεγονότα. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Καλώς ήρθατε στο Space. Βρισκόμαστε στο κέντρο ελέγχου μετάδοσης της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Δορυφόρων στο Λουξεμβούργο. Αυτή τη στιγμή, εκατομμύρια φύλαθλοι σε όλο τον κόσμο παρακολουθούν απευθείας, μπάλες σαν και αυτοί, να πασάρονται στα ποδοσφαιρικά γήπεδα της Βραζιλίας. Θα δούμε πώς γίνεται αυτό, αλλά πρώτα, κάποιες διαστημικές ειδήσεις. Ο Αλεξάνδερ Γκεστ είναι εδώ και λίγες εβδομάδες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Για τους επόμενους 6 μήνες, ο 38χρονος Γερμανός αστροναύτης της ESA θα εποπτεύσει 39 ευρωπαϊκά πειράματα. Ερασιτέχνες του διαστήματος ανακτούν τον έλεγχο ενός εγκαταλειμμένου διαστημικού σκάφους της NASA. Πρόκειται για δορυφόρο του προγράμματος ISE3 που είχε εκτοξευθεί το 1978. Στη δημοσιότητα δόθηκε από το τηλεσκόπιο Hubble η καλύτερη υπέρυθρη εικόνα του για την εξέλιξη του διαστήματος σε 5 με 10 δισεκατομμύρια έτη φωτός. Υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να μοιραστούμε τον ενθουσιασμό του Μουντιάλ σε όλο τον κόσμο και αυτός είναι η διαστημική τεχνολογία. Το Μουντιάλ είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο και αυτό δεν είναι καθόλου υπερβολή. Χιλιάδες φιλάθλων θα δουν τους αγώνες από κοντά. Όμως εκτιμάται πως πάνω από 3,2 δισεκατομμύρια θα παρακολουθήσουν τις απευθείας μεταδόσεις. Αυτό σημαίνει πως σχεδόν ο μισός πληθυσμός της γης θα δει τι συμβαίνει στα 12 βραζιλιάνικα στάδια. Το παγκόσμιο κύπελο είναι ένα τεράστιο γεγονός για τις δορυφορικές εταιρείες. Ό,τι τεχνολογία στη τηλεόραση και αν έχει κάποιος, οι δορυφόροι είναι μέρος του παιχνιδιού. Το Μουντιάλ έρχεται τηλεοπτικά κοντά μας μέσω αυτού που εταιρείες όπως η SES εδώ στο Λουξεμβούργο αποκαλούν μετάδοση περιστασιακής χρήσης. Δηλαδή, στην κανονική μετάδοση προστίθεται επιπλέον ευρωζώνης για τα ειδική σημασία γεγονότα. Και έτσι αυτό το μήνα έχει πολλή δουλειά. Το Μουντιάλ καταλαμβάνει όλο το χώρο περιστασιακής χρήσης σε μια χώρα όπως η Βραζιλία. Με καλό σχεδιασμό μπορούμε να αυξήσουμε τη χωρητικότητα, ίσως και 2 χρόνια πριν, ανατοποθετώντας έναν άλλο δορυφόρο όπου γίνεται. Στην πραγματικότητα όμως υπάρχει περιορισμένη χωρητικότητα και όλη σχεδόν θα χρησιμοποιηθεί εκείνη την ημέρα. Τα
Κάποια από τα στάδια του Μουντιάλ είναι σε πιο απομακρυσμένες περιοχές της Βραζιλίας. Έτσι η ανάγκη για τη χρήση δορυφορικής τεχνολογίας αυξάνεται. Η Βραζιλία διαφέρει από προηγούμενα γεγονότα. Πολύ απλά επειδή η συνδεσιμότητα μεταξύ των σταδίων, η υποδομή των ινών δεν επαρκεί για τις μεταδόσεις. Έτσι οι δορυφόροι θα κληθούν να παίξουν μεγαλύτερο ρόλο. Για να σας δώσουμε μια γενική ιδέα του πώς ένα γκολ μεταδίδεται από τη Βραζιλία στο σπίτι μας, οργανώσαμε μια ποδοσφαιρική αναπαράσταση. Κάθε παίκτης είναι και ένα διαφορετικό κομμάτι στη διαδικασία μετάδοσης εικόνας από το στάδιο στο σπίτι. Το σήμα περνά από την κάμερα στο στούντιο, ανεβαίνει σε δορυφόρους και επιστρέφει στη γη για λήψη μέσω δορυφορικών δεκτών ή αναμετάδοση στους τηλεοπτικούς δέκτες. Άρα όταν οι παίκτες στη Βραζιλία πανηγυρίζουν, όλοι μπορούμε να μοιραστούμε τη στιγμή. Κανονικά κάθε τέτοιο άλμα διαρκεί περίπου μισό δευτερόλεπτο. Πέραν αυτού έχουμε και κάποιο χρόνο που αφορά την επεξεργασία του σήματος. Άρα καταλαβαίνετε πως αφού το γκολ μπει στο Ρίο, όσοι ζουν στη Βόρεια Σιβηρία θα το δουν 1 με 1,5 δευτερόλεπτο αργότερα. Ο κλάδος των τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων είναι ένας πολύ ανταγωνιστικός κλάδος. Κάποιοι από τους μεγαλύτερους παίκτες είναι ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Eutelsat λειτουργεί 37 δορυφόρους, ενώ η SES έχει ένα στόλο 55 δορυφόρων. Ο δορυφόρος Amazonas 1 της Hispasat έχει ρόλο κλειδί στη μετάδοση του Μουντιάλ. Εν τω μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία συνδράμει τη βιομηχανία στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Δουλεύουμε με ελαφρύτερους και πιο αποτελεσματικούς δορυφόρους που μας επιτρέπουν να έχουμε περισσότερο εξοπλισμό, περισσότερες και μεγαλύτερες κεραίες. Έτσι, με τον ίδιο βασικά οικιακό εξοπλισμό, ίσως με μία αλλαγή στους αποκωδικοποιητές, να μπορούμε να λαμβάνουμε περισσότερο και πλουσιότερο περιεχόμενο. Και αυτό το περισσότερο σημαίνει πολλά. Κάποιοι από τους αγώνες του Βραζιλιάνικου Μουντιάλ θα μαγνητοσκοπηθούν για πρώτη φορά σε ποιότητα Ultra HD. Ο Τόμας Βρέντε αναπτύσσει τη νέα τεχνολογία για λογαριασμό της SES. Εδώ δοκιμάζουμε τους νέους δορυφορικούς δέκτες, τη νέα τεχνολογία μέσων, αλλά και τους νέους ηλεκτρονικούς οδηγούς προγράμματος. Η τελευταία μας προσθήκη εδώ είναι μια οθόνη Ultra HD 84 ινσών που ουσιαστικά τεστάρουμε την εκπομπή και την ποιότητα των σημάτων Ultra HD. Επίσης αναπτύξαμε την τεχνολογία πρωτοκόλλου SAT-IP, δηλαδή Satellite to Internet, όπου λαμβάνουμε απευθείας τηλεοπτικό σήμα σε ένα τάμπλετ, για παράδειγμα, ή ένα λάπτοπ. Αυτό εδώ είναι συνδεδεμένο με το οικιακό ασύρματο δίκτυο. Όπου και αν επιλέξετε να παρακολουθήσετε αυτό το Μουντιάλ, θα βασιστείτε σε μηχανήματα που βρίσκονται 36.000 χιλιόμετρα μακριά στο διάστημα. Αυτά τα μηχανήματα ακολουθούν μια γεωστατική τροχιά, στοχεύοντας σε μια συγκεκριμένη περιοχή του πλανήτη και χρησιμοποιούν ηλιακή ενέργεια για να ενισχύσουν το σήμα της μετάδοσης. Η ζωή του δορυφόρου σε τροχιά είναι πολύ σκληρή. Ο δορυφόρος ζει σε πολύ δύσκολες συνθήκες, πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, έντονη ακτινοβολία και βαρυτική επίδραση. Άρα στο σχεδιασμό όλα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Αν για παράδειγμα ασχοληθείς με την Ευρώπη, οι δορυφόροι έλκονται προς βορρά από τη βαρυτική επίδραση της Σελήνης και έπειτα μπαίνουν σε τροχιά γύρω από τη Γη, χάρη στη μαζική συγκέντρωση των Ιμαλαίων. Παρά τις αντίξωες συνθήκες, οι δορυφόροι διατηρούνται σε λειτουργία για πάνω από 15 χρόνια. Μεταδίδουν κάθε είδους τηλεοπτική εικόνα και πιθανότατα σύντομα θα μας δώσουν πολύ περισσότερο περιεχόμενο. Πιστεύω ότι με την πρόοδο της τεχνολογίας στο μέλλον θα μπορούν και οι παίκτες να φορούν κάμερες. Θα μπορούμε τότε να επιλέγουμε έναν επιθετικό, την οπτική γωνία του επιθετικού όταν παίζει. Ή για παράδειγμα σε ένα φάουλ ή ένα πέναλτι θα μπορούμε να βλέπουμε από την πλευρά του τερματοφύλακα. Όλοι λοιπόν υπόσχονται ένα νέο, πλούσιο, διασκεδαστικό τρόπο για να παρακολουθούμε τις αθλητικές αναμετρήσεις και να μοιραζόμαστε τις στιγμές. Από το ποδόσφαιρο πάμε τώρα στην επιστήμη. Φέτος ακολουθούμε την αποστολή της Ροζέτα, το διαστημόπλοιο επιβραδύνει πλέον καθώς πλησιάζει τον κομίτη για τον οποίο προορίζεται.
Την προηγούμενη φορά η ομάδα σχεδίαζε την αποστολή. Σήμερα η Αρμέλ βλέπει τις προσπάθειες να καρποφορούν. Εδώ και λίγες εβδομάδες μπορούμε να δούμε τον Κομίτη, ο οποίος είναι ας πούμε ενεργός, δηλαδή περικλείεται από ένα σύννεφο με μόρια σκόνης. Φωτογραφίζουμε τον Κομίτη πριν και μετά τους ελιγμούς μας. Έτσι μπορούμε να προβλέψουμε την επίδραση που έχει ο ελιγμός σε σχέση με την τροχιά. Όλο και περισσότερο καταλαβαίνουμε ότι καταφέρνουμε κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ. Προσωπικά αντιλαμβάνομαι σταδιακά το βαθμό στον οποίο οι παρατηρήσεις του Κομίτη αποτελούν κάτι νέο και εξαιρετικό. Ροζέτα, όλα τα εργαλεία λειτουργούν. Βλέπουμε τον Κομίτη. Συνέχισε έτσι. Κάνει σπουδαία δουλειά. Είμαστε περήφανοι για σένα. Τον επόμενο μήνα θα ανέβουμε σε ένα βουνό της Χιλής για να δούμε ένα φανταστικό νέο ευρωπαϊκό τηλεσκόπιο που φτιάχνεται. Πολύ ενδιαφέρον το θέμα που μας έφερες, Μαργαρίτα, για τη Βραζιλία. Μήπως όμως να δούμε και την άλλη οπτική γωνία της Βραζιλίας εκτός από το Μουντιάλ. Πράγματι, ήταν εντυπωσιακό το βίντεο και το γεγονός ότι μπορούμε από όλα τα σημεία του πλανήτη ταυτόχρονα να βλέπουμε τον ίδιο αγώνα. Ωστόσο, υπάρχει και η άλλη πλευρά στη Βραζιλία, αυτή που βρίσκεται πίσω από τα φώτα των γηπέδων. Η Βραζιλία είναι η έκτη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, παρά το γεγονός ότι το ετήσιο κατά κεφαλήν εισόδημα παραμένει σχετικά χαμηλό, περίπου 8.000 ευρώ. Στον τομέα της εκπαίδευσης, η χώρα δεν επιτυγχάνει πάντα τον στόχο της. Η διοργανώτρια του Μουντιάλ ξόδευσε πολλά χρήματα για τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, τη στιγμή που οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για μεγάλη κρίση στους τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Καινοτομώντας την εκπαίδευση. Learning World. Σε συνεργασία με την WISE. Μια πρωτοβουλία του Qatar Foundation. Η Βραζιλία είναι η έκτη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου παρά το γεγονός ότι το ετήσιο κατά κεφαλήν εισόδημα παραμένει σχετικά χαμηλό, περίπου 8.000 ευρώ. Στον τομέα της εκπαίδευσης η χώρα δεν επιτυγχάνει πάντα το στόχο της. Στη Βραζιλία υπάρχει ένας κοινωνικός διαχωρισμός στα σχολεία. Ο χαμηλός προϋπολογισμός που προβλέπεται για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και η περιορισμένη πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση συνθέτουν ένα σκηνικό ελλείψεων που περιορίζει την πρόοδο της χώρας. Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί ταξιδεύουμε στη Βραζιλία για να ερευνήσουμε το θέμα. Από τους επιβλητικούς φρονανοξύστες στις φτωχές και συχνά επικίνδυνες γειτονιές του Σάο Πάολο, οι αντιθέσεις είναι μεγάλες. Παρά την οικονομική εκτείναξη της χώρας, η εκπαίδευση παραμένει η αχίλλειος πτέρνα της Βραζιλίας. Το χάσμα ανάμεσα στα δημόσια και τα ιδιωτικά σχολεία παραμένει τεράστιο. Μόνο το 43% του πληθυσμού λαμβάνει δευτεροβάθμια εκπαίδευση την ώρα που ο μέσος όρος του ΩΣΑ είναι στο 67%. Το σχολείο είναι πολύ σημαντικό για εμένα. Το πρόγραμμα μαθημάτων με βοηθάει πολύ να οικοδομήσω το μέλλον μου. Μαθαίνω να σέβομαι τους ανθρώπους και πώς να συμπεριφερθώ σε μια μελλοντική συνέντευξη για δουλειά. Θα μπορώ να μιλάω σωστά. Με βοηθάει στην προσωπική μου εξέλιξη. Μαθαίνω να γράφω και να διαβάζω. Το σχολείο είναι ίσως η μοναδική ευκαιρία για μερικά από αυτά τα παιδιά. Αποτελεί το εφαλτήριο για να αφήσουν πίσω τους τη φτώχεια. Οι αίθουσες διδασκαλίας δεν επαρκούν για τα παιδιά και οι καθηγητές είναι χαμηλά αμοιβόμενοι. Λόγω της κακής φήμης των δημόσιων σχολείων, οι πλούσιοι γονείς στέλνουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικά. Η Βραζιλία είναι μια χώρα με μεγάλες ανισότητες που αποτυπώνται και στην εκπαίδευση. Μια εκπαίδευση άνηση που έχει απασχολήσει εντόνως τη χώρα σε πολιτικό επίπεδο. Προσπαθούμε σε όλα να εξαιρέτω στα παιδιά να παρέχουμε πρόσβαση στην παιδεία. Η ποιότητα όμως εξακολουθεί να είναι μια μεγάλη πρόκληση. Η διαφορά δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων είναι μεγάλη. Υπάρχουν καλά και κακά ιδιωτικά σχολεία, όπως συμβαίνει και με τα δημόσια. Η Βραζιλία πρέπει να αμβλύνει τις διαφορές. Το VTC θεωρείται ένα από τα καλύτερα ιδιωτικά σχολεία στη Βραζιλία. Τα μηνιαία δίδακτρα είναι 700 ευρώ. Εδώ θα δείτε ότι οι καθηγητές είναι πραγματικά πολύ καλοί. Παίρνουμε πολλά πράγματα από αυτούς και αισθανόμαστε ότι μαθαίνουμε σημαντικά πράγματα. Από το 2013 έχουν γίνει πολλές διαδηλώσεις με καθολικό αίτημα τη βελτίωση της παιδείας στη χώρα, αναδεικνύοντας την εκπαίδευση σε πρώτο θέμα της πολιτικής ατζέντας.
Τα καλά νέα είναι ότι έχει σημειωθεί πρόοδος. Πολύ περισσότερα παιδιά γράφονται στα δημοτικά σχολεία. Τα στοιχεία παρουσιάζουν σημαντική άνοδο. Τι συμβαίνει όμως μετά? Πάμε να δούμε τι γίνεται στα πανεπιστήμια. Είναι νωρίς το πρωί στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Βρισκόμαστε στο Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο, μία ώρα έξω από την πρωτεύουσα της πολιτείας. Με διάρκεια λειτουργίας 104 ετών, είναι ένα από τα παλιότερα πανεπιστήμια στη Βραζιλία. Μετά από 5 χρόνια σπουδών, ήρθε η ώρα για την Ταλίτα Ντασίλβα Κώστα να πάρει το πτυχίο της στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Είναι ένα πολύ ελκυστικό μέρος και θα μας λείψει όταν αποφοιτήσουμε. Πάντως, όσο είμαστε εδώ, το απολαμβάνουμε. Οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου δίνουν τη θέση τους σε νέους σπουδαστές. Το αμφιθέατρο είναι γεμάτο με νέα παιδιά από όλη την επικράτεια. Τα τελευταία 8 χρόνια το Πανεπιστήμιο έχει διπλασιάσει τους φοιτητές, ξεπερνώντας τις 10.000. Επόμενος στόχος είναι να γίνει το κορυφαίο πανεπιστήμιο στη χώρα. Ο προϋπολογισμός μας διπλασιάστηκε τα τελευταία 8 χρόνια σε όλα τα επίπεδα. Καλύπτουμε το λειτουργικό κόστος, ηλεκτρικό ρεύμα, τηλέφωνο, νερό, αναλώσιμα, αλλά και το επενδυτικό μας πρόγραμμα που περιλαμβάνει νέες κατασκευές, εξοπλισμούς, μισθοδοσία υπαλλήλων και καθηγητών. Όλα αυτά έχουν διπλασιαστεί. Για να αναπτυχθούμε έπρεπε να προχωρήσουμε σε επενδύσεις και αυτό ακριβώς κάναμε. Η νέα βιβλιοθήκη είναι υποκατασκευή. Αντιμετωπίζουμε ακόμη προβλήματα φιλοξενώντας τους πάντες στις εγκαταστάσεις. Πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα βλέποντας και κάνοντας. Δεν έχουμε ξεπεράσει όλες τις δυσκολίες. Διαθέτουμε όμως ένα μείγμα νέων ανθρώπων με διαφορετικό κοινωνικό υπόβαθρο. Στη Βραζιλία σχεδόν το 75% της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανήκει στον ιδιωτικό τομέα. Πρόκειται για μια ανισορροπία που η κυβέρνηση της Βραζιλίας ελπίζει να αλλάξει με διάφορες επενδύσεις. Για τον καθηγητή μαθηματικών Παόλο Πάργκα, ένα σημαντικό πρόβλημα είναι η κακή ποιότητα των αποφύτων. Το επίπεδο των μαθητών που φτάνουν στο πανεπιστήμιο από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση επιδεινώνεται συνεχώς. Είναι δύσκολο να έχουμε έστω και το απαραίτητο επίπεδο γνώσεων για να μπορούν οι φοιτητές να εξελιχθούν σε καλούς επαγγελματίες. Ο Ιγκόρ εκπροσωπεί τους μαθητές στη Φοιτητική Επιτροπή. Μας καλεί στο μικρό του δωμάτιο, το οποίο μοιράζεται με 5 φίλους. Για τον Ιγκόρ, η εκπαίδευση στη Βραζιλία πρέπει να πάρει εντελώς διαφορετική κατεύθυνση. Για αρκετά χρόνια η κυβέρνηση προσεγγίζει την εκπαίδευση με εμπορικούς όρους. Δεν έχει μία διαχρονική ματιά. Ταυτίζουν την ποσότητα με την ποιότητα. Θα θέλαμε να δούμε περισσότερους φοιτητές να εκπαιδεύονται στα πανεπιστήμια της Βραζιλίας, συνδυάζοντας και τα δύο, ποιότητα με ποσότητα. Ο δρόμος είναι μακρύς για τη βελτίωση στην πρόσβαση των νέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μόνο το 8% των Βραζιλιάνων έχει πτυχίο πανεπιστημίου. Και τέλος, την ώρα που ένα μέρος της Βραζιλίας απολαμβάνει τον ποδοσφαιρικό παροξυσμό του Μουντιάλ, πάμε να δούμε πως η εξοικείωση με το άθλημα μπορεί να σημαίνει κάτι περισσότερο από μια ευκαιρία εκγύμνασης. Μιλάμε για το όνειρο εκατομμυρίων παιδιών να γίνουν ποδοσφαιριστές παγκοσμίου κλάσης. Ας ρίξουμε μια ματιά. Η φαβέλα Μόρο Δος Πραζέρης είναι μία από τις φτωχότερες παραγκουπόλεις στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Το κοινωνικό πρόγραμμα Esporte Seguro παρέχει δωρεάν μαθήματα ποδοσφαίρου στα παιδιά. Πριν από 3 χρόνια θα ήταν αδύνατο να αντικρίσει κανείς τέτοιες εικόνες λόγω του λαθρεμπορίου ναρκωτικών που κυριαρχούσε πλήρως στις 700 φαβέλες της πόλης. Εδώ πριν ήταν μια εμπόλεμη ζώνη, μια περιοχή εγκαταλελειμμένη από το κράτος, την οποία τώρα η πολιτεία έχει ανακτήσει. Μέσα από το ποδόσφαιρο προσπαθούμε να απασχολούμε τα παιδιά, να τους παρέχουμε εκπαίδευση και μεγαλύτερη ενθάρρυνση για το μέλλον. Η πολυσία Πασιφικαδόρα είναι μια ειδική δύναμη της αστυνομίας που δημιουργήθηκε το 2011 εν ώψη του Παγκοσμίου Κυπέλου με σκοπό την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών και τη μείωση της εγκληματικότητας στις φαβέλες. Χάρη στο πρόγραμμα Ασφαλής Αθλητισμός, 200 παιδιά μπορούν τώρα να παίζουν ποδόσφαιρο. Θέλουμε να φέρουμε την αστυνομία στον τοπικό πληθυσμό. Ο κόσμος εδώ τους αντιμετώπιζε πάντα με δυσπιστία. Τώρα έχουν την ευκαιρία να επικοινωνούν μεταξύ τους και να θέτουν κοινούς στόχους. Για τους νέους, το πιο σημαντικό το στοιχείο του σχεδίου είναι ότι μπορούν να ονειρεύονται, ότι έχουν την προοπτική να γίνουν κάτι στη ζωή τους. Έχουν πλέον διαφορετικές προσλαμβάνουσες. Ο 12χρονος Ρουάν έμαθε πολλά μετά από 2 χρόνια εκπαίδευσης.
Πρόκειται για ένα πολύ καλό σχέδιο που βοηθάει πολλούς πολίτες να φύγουν από τον επικίνδυνο κόσμο που ζουν, να βελτιώσουν τη ζωή τους και να μην μπλέκουν σε άσχημες καταστάσεις. Τη χρονιά του Παγκοσμίου Κυπέλλου το ποδόσφαιρο έχει γίνει ένα κρίσιμο πεδίο για την εκπαίδευση. Τα παιδιά κάνουν προπόνηση 3 φορές την εβδομάδα και μαθαίνουν ακόμη περισσότερα πράγματα. Θέλουμε να τους διδάξουμε ότι μπορούν να είναι ευτυχισμένα χωρίς να καταστρέφουν τον εαυτό τους. Μαθαίνουν να σέβονται και να συμπεριφέρονται καλά απέναντι στους άλλους ανθρώπους. Αξιοποιούν τον αθλητισμό ως κίνητρο. Τα παιδιά μας, τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια, έχουν παθιαστεί με το πρόγραμμα και ιδιαιτέρως με το ποδόσφαιρο. Μετά την προπόνηση, επικοινωνούν τις ιδέες τους. Τα παιδιά μαθαίνουν να βάφουν στην κοινότητά τους, να φτιάχνουν κήπους και να αλλάζουν την καθημερινότητά τους. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Μπορείτε να μας μιλήσετε για τις δικές σας εμπειρίες από την εκπαίδευση στη Βραζιλία και σε άλλες χώρες. Μας αρέσει πάντα να μαθαίνουμε νέα σας στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης της εκπομπής μας. Να είστε όλοι καλά. Learning World. Σε συνεργασία με την WISE. Μια πρωτοβουλία του Qatar Foundation. Σε αυτό το βίντεο, ουσιαστικά, Μαργαρίτα, είδαμε τις δύο αντιθέσεις που υπάρχουν στη χώρα της Βραζιλίας. Φυσικά και υπάρχουν αντιθέσεις ακόμη και στην ίδια την εκπαίδευση, όπως είδαμε, μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Οπότε πρέπει να επικεντρωνόμαστε να βλέπουμε και την άλλη οπτική γωνία των πραγμάτων. Ναι, φυσικά. Κυρίες και κύριοι, με αυτό το βίντεο θα κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Περισσότερες εξελίξεις για την πολιτική, την οικονομία, αλλά και τα διεθνή και άλλα ενδιαφέροντα βίντεο από το χώρο του πολιτισμού και της τεχνολογίας θα δούμε αύριο στις 9 ακριβώς. Μαργαρίτα, σε ευχαριστούμε που ήσουν κοντά μας σήμερα. Εγώ ευχαριστώ. Θα προτείνω να είμαστε και αύριο μαζί. Βεβαίως, γιατί όχι. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα.